Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πριν είχα βάλει και ακούγαμε το τραγούδι του καλεσμένου μας, του Αλέξανδρου του Μαυρίδη, αλλά τώρα που γίνεται η εγγραφή θα το ξαναπαίξω για να γραφτεί, γιατί είχα ξεχάσει να πατήσω το που κάνουμε εγγραφή της εκπομπής. Να καλωσορίσω τον Αλέξανδρο τον Μαυρίδη. Αλέξανδρέ μου, τι να πω τώρα, άρχοντας, και μόνο που έχεις αυτό το όνομα, από Α, κάτι ξέρω ρουγάς που κάνουν όλα τα παιδιά του με Α. Σημαίνει αρχηγία, αρχοντιά, έχεις και του Μεγαλέξανδρου το όνομα, Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάνεις την εκπομπή σου, την όμορφη εκπομπή σου, είναι τιμή μου. Τώρα για το όνομα που μου λες, το πήρα σαν τρίτος γιος, ο πατέρας μου από τη Δράμα πάνω, καταγωγή Μακεδονία. Και επειδή δεν υπάρχει τέτοιος παππούς, οπότε μου έδωσε το όνομα του Μεγαλέξανδρου. Του μεγαλύτερου Μακεδόνα. Και του μεγαλύτερου πατέρα της Ελλάδας, έτσι. Και μεγαλύτερου στρατηλά της ιστορίας του κόσμου. Μπράβο. Α, το έκανε δηλαδή τιμητικά, Ναι, γιατί ο πατέρας μου μεγάλωσε και Θεός χωρίς να γεννήθηκε στη Δράμα. Οπότε τρίτος γιος. Έχει πατριωτισμό, μπράβο. Α, και έκανε τρία αγόρια, είχε δώσει τον παπά τον ένα, τον παπά τον άλλο. Δεν σκέφτηκε να δώσει από μαμά όνομα, είπε Μεγαλέξανδρος, τέλος. Ναι, ναι. Μπράβο του, συγχαρητήρια του μπαμπά. Μπράβο. Με τιμάει πάρα πολύ, γιατί πρώτα απ' όλα όλα τα ονόματα, τα ιστορικά της Ελλάδος, πρέπει να τα τιμάμε. Δηλαδή... Έτσι, να ακούγονται και να λέμε και την ιστορία τους και να ξέρουμε ότι το όνομα αυτό που φέρουμε, πώς προέρχεται και από πού το έχουμε και γιατί το έχουμε. Βέβαια και η μητέρα μου κατάγεται από μέρος μεγάλο, από την ΚΟ, το νησί του Ιπποκράτη. Ναι. Της ιατρικής. Από εκεί βγήκε ο Σφακιανάκης, εκεί αναγνωρίστηκε ο Σφακιανάκης. Εκεί αναγνωρίστηκε γιατί δούλευε, από ό,τι ξέρω από ανθρώπους που κατοικούν εκεί. Λοιπόν, επειδή δούλευα και εγώ μαζί με τον Σφακιανάκη, σε πληροφορώ ότι τον είχα γνωρίσει όταν ήταν ακόμα τίποτα. Και από τότε δεν θα το ξεχάσω που του λέω: θα δεις, εσύ έγινες μια μεγάλη φίρμα και έγινε μεγάλη φίρμα. Τεράστιος τραγουδιστής. Δηλαδή από τότε που ήταν, που έπαιζε ακόμα μουσικά όργανα, πώς να σου το πω. Ήταν σερβιτόρος. Και την τζίχα. Και ξεκίνησε μετά σιγά σιγά, ναι. Εγώ τυχαίνει να γνωρίζω Ολυμπία τον ντράμερ που είχε για πολλά χρόνια, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννούλη. Ναι. Που ήταν και με το στάδιο Διονυσίου, ο κύριος Γιαννούλης. Να είναι καλά. Και μου είχε πει πάρα πολλές ιστορίες για τον Σφακιανάκη. Και μου είχε πει ότι ήταν πάρα πολύ καλός προς την ορχήστρα που είχε και τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί. Όχι, όλα του τα παιδιά τους πρόσεχε. Εγώ ξέρω και ένα παιδί που ήταν παραπληγικός σερβιτόρος. Που ενώ έφτασε ψηλά ο Νότης, δεν τον είχε πάντα μαζί του. Που ήταν παραπληγικός, κατάλαβε. Πάντα τον είχε μαζί του. Πάντως εμείς τον ευχαριστούμε. Δηλαδή είχε φιλότιμο. Ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι οι τραγουδιστές μας. Έχει δώσει τραγούδια ρεπερτορίου. Δηλαδή τραγούδια του Σφακιανάκη. Ευχαριστούμε όλοι οι Έλληνες γιατί και είναι ωραίος και να του το πούμε και Νότι, εμείς αγαπάμε και θέλουμε να επιστρέψεις. Και όταν είδα αυτό το μούφα εν τέλει τραγούδι με το γονίδι, χάρηκα, νόμιζα ότι ήταν αλήθεια, ότι ήταν πραγματικά, αλλά εν τέλει δεν ήταν από αυτούς, ήταν... Ενετή νοημοσύνη, ναι, το κομμάτι του Μπάμπη Βόρου, Βόρος Μπάμπης λέει το παιδί, Βόρος, ναι. Και κάποιος το πήρε βάλει τεχνητή νοημοσύνη και το ανέβασε στο YouTube. Ναι, βέβαια αυτό τώρα που κάνα ήταν λίγο, δεν έπρεπε, ήταν παράνομο, έτσι δεν είναι, μπορώ εγώ να πάρω τη δική σου τη φωνή, να τη χρησιμοποιήσω σαν πρόσωπο εσένα, ναι. Επειδή έχω γράψει εγώ τους στίχους, αυτό δεν είναι παράνομο. Κοιτάξτε να τι γίνεται. Εγώ πέρσι το καλοκαίρι, γιατί κάθε καλοκαίρι πάω στα Χανιά. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, να πω, Αλέξανδρος Μαυρίδης, σου είπα, σου είπα, καλωσόρισες. Ναι, μου είπες. Θέλω να σου ζητήσω ένα συγγνώμη, γιατί αν και εδώ πέρα με ξέρουν 10 χρόνια, ότι έρχομαι από τη δουλειά και πάντα έρχομαι αγχωμένη. Και το πρώτο δεκάλεπτο είμαι αγχωμένη. Μετά χαλαρώνω με τους καλεσμένους μου και γινόμαστε μια παρέα. Κοίτα, είναι η πρώτη μας φορά και πρέπει να σπάσουμε λίγο τον πάγο. Οπότε πρέπει να γνωριστούμε, έτσι, ναι. Ναι, βέβαια. Όχι, είσαι ένα χαμογελαστό παιδί, μπράβο. Γεια συνέχεια τώρα αυτό που σε διέκοψα. Ήμουνα στα Χανιά το καλοκαίρι και ακούω ξαφνικά σαν μαγαζί τη φωνή του Παντελή Παντελίδη να λέει κομμάτι φρέσκο. Το κάνουμε με τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Ναι, αλλά αυτό ο Παντελίδης εντάξει έχει φύγει από τη ζωή και πες ότι το κάνουμε για να. Και πάλι, εγώ πιστεύω ότι είναι παράνομο. Δηλαδή οι δικοί του θα μπορούσαν να κάνουν μήνυση σε αυτό. Εκτός και αν το κάνουν. Εκτός και αν έχουν πάρει κάποια. Κατάλαβες τι σου λέω. Ναι. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, πώς μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο. Και εγώ χάρηκα. Λέω, κοίταξε να δεις, επιστρέψω γονίδες με το.
Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και το κοινοποίησε και όλο αυτό το τραγούδι. Βέβαια, σαν κομμάτι, μπορώ να πω αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο στίχο. Εγώ συγκινήθηκα. Πολύ ωραίο κομμάτι. Ωραία τα πάντρεψε αυτό που τα πάντρεψε. Λοιπόν, να πω ένα πράγμα. Το παιδί που γράψε του στίχου, Ολυμπία, είναι σε καροτσάκι. Μπράβο στο παιδί που γράψε αυτό το κομμάτι. Γράψει και άλλα κομμάτια αυτό το παιδί. Στάθη Ξένο, Γιάννη Κόλια. Αλλά θέμα... είναι παραπληγικός, θες να μου πεις. Το είναι παιδί αμαία και μπράβο του. Μπράβο του και γράφει ωραία τραγούδια. Και μακάρι να αξιωθούμε και να τον έχουμε και εδώ να τον αποκάλυψουμε. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Εγώ προσωπικά τον γνωρίζω το παιδί. Το έχω δει στο TikTok. Έχω δει βίντεο του, τον έχω ακολουθήσει. Μπράβο στο παλικάρι, πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά πρόσεξε, αυτό όμως δεν είναι σωστό γιατί τώρα του έκανε μήνυση ο γονίδης. Το θέμα είναι ότι ξέρει τι γίνεται η Ολυμπία. Δεν το κάνει το παιδί. Μπορώ να πάρω εγώ για παράδειγμα ένα τραγούδι δικό σου και με τεχνητή νοημοσύνη να το περάσει στο πρόγραμμα και να βάλω φωνή του Οικονομόπουλου για παράδειγμα. Παράδειγμα δεν τώρα εγώ. Άρα και το παλικάρι μπορεί να ζητήσει τα πνευματικά. Και βέβαια μπορεί να ζητήσει το παλικάρι τα δικαιώματα. Εντάξει, γιατί είναι ένα παραπληγικό παιδί που σίγουρα ένα αμαία τέλο πάντων που σίγουρα θα τα χρειάζεται τα χρήματα. Yeah. Γιατί δηλαδή στη δική του δουλειά πάνω να τα οικονομήσουν άλλοι. Τώρα τι να σα πω, δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί. Τώρα βέβαια δεν μπορεί τώρα αυτοί οι άνθρωποι που βρήκανε το στίχο. Που βρήκαν, δηλαδή κάπου, από κάπου πήρανε. Συγγνώμη τώρα, μπορώ εγώ επειδή έχω την τεχνική νοημοσύνη να πάρω του δικού σου στίχου χωρίς να σε ρωτήσω τη φωνή του γονίδι και να κάτσω να φτιάξω και να οικονομάω εγώ μετά από τα βιού και αυτά. Και... τι να σου πω, πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι παράνομο. Όπως και να έχει, όποιος το έκανε τώρα δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι θα το κυνηγήσουν αυτό και κατέβηκε νομίζω αυτό. Δεν το βλέπουμε πια το τραγούδι. Δεν το έχω πετύχει εγώ πάλι. Ναι, δεν το έχω πετύχει ούτε εγώ. Το κατεβάσανε γιατί είναι παράνομο. Εμένα μου έχουν κατεβάσει εκπομπές για πνευματικά δικαιώματα. Τώρα δηλαδή το Μπουρδελόν είχε. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησα την εκπομπή με αυτό το κομμάτι, θα μας πεις μετά και την ιστορία. Ναι. Αλλά είχα ξεχάσει να πατήσω την γραφή από την πιασίνη μου. Δεν πειράζει. Είπαμε, είναι τα πρώτα 10 λεπτά. Ναι, αυτό μπράβο, ρε Μανάρη, αυτό είναι. Λοιπόν, περίμενε να το. Όσο Παναγιώτο, Αλέξανδρο Μαρκαβίδη, έχεις μαγεύσει, μου έχεις πάρει το μυαλό. Μ' αυτά τα κόλπα σου πάω να τρελαθώ. Μαζί σου έχω φάει πολύ μαγερό. Μακριά σου δεν αντέχω κι ένα λεπτό. Μ' αυτά που κάνεις δεν μπορώ να κοιμηθώ. Χορεύεις κούκλα μου και πάω να εκραγώ. Είπαμε για τον Κωστόπουλο που ναι, έφυγε. Θεός χωρίς τον, πάρα πολύ καλός άνθρωπος ο Χάρης. Έτυχε να τον γνωρίσω.
Πάρα πολύ. Άνθρωπος με ήθος, αρχές. Καλό παιδί ήταν, ρε παιδί μου, και έφυγε, αλλά βασανιζόταν από αυτό. Δυστυχώς. Όπως και ο Καράς βασανιζόταν. Τι να πεις. Άσε με τώρα, γιατί βγαίνουν αρρώστιες και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Λοιπόν, με τον Κώστα τον Πανταζόπουλο, λοιπόν, εσύ έγραψες το στίχο και τη μουσική, Αλέξανδρε. Ναι, ναι. Άρα γράφεις και μουσική και στίχο και τραγουδάς. Ολοκληρωμένο το πακέτο, τι έκανα μισές δουλειές. Άρα εγώ δεν έπρεπε να βάλω μόνο στίχο, εγώ ως τραγουδιστής, έπρεπε να βάλω και συνθέτηση. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα, εντάξει. Εντάξει. Θες να μου πεις πώς έτσι, λίγα πράγματα για το βιογραφικό σου, για σένα. Πώς ξεκίνησες, πώς ασχολήθηκες με τη μουσική, τι παίχτηκε. Τώρα μόλις μου είπες ότι είσαι ένα τοξοτάκι, όπως το γιο πρώην σύζυγο. Που είναι αέρας που φυσά ο τοξότης, πετάει, δεν περπατάει, σαν τον υδροχό είναι. Εγώ ξέρω και από φίλους και φίλες, και κουμπάρα κιόλας τοξοτίνα, είμαστε πέρα. Λίγο άνθρωποι των ορίων, δηλαδή μας αρέσει να... Ρισκάρετε. Δεν μένουμε στο αν, θέλουμε να το δούμε το έργο, δηλαδή θέλουμε να δούμε τι θα γίνει. Να, και βέβαια, όπως έλεγε και ο Μέγα Αλέξανδρος, αν δεν ρισκάρεις, δεν κερδίζεις. Σωστά. Έτσι είναι. Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, θέλω να σου πω πέντε πράγματα για μένα. Mm-hmm. Από πού να ξεκινήσω, από παιδική ηλικία. Όταν ήμουν παιδί και ήμουν στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου, φανταζόμουν πώς ήταν να παίζω μουσική live σε κόσμο. Αυτό βασικά είναι το όνειρό μου, είναι η ζωή μου, είναι η μπαταρία μου. Πεις τώρα ότι όταν άρχισε να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου, τρέλαινες τη μάνα σου με τη γάνια και με τέτοια να καταλαβαίνεις. Όχι, καμιά σχέση, καμιά σχέση. Μόνος μου, κλεισμένος στο δωμάτιό μου, ναι. Όταν λείπανε και τα αδέρφια μου βέβαια, φανταζόμουν. Τρία παιδιά και γονείς. Ξεκίνησα έτσι, σιγά σιγά στο γυμνάσιο άρχισα και έγραφα τραγούδια, στίχους. Ερωτευόσουνε και έγραφες. Πάντα ερωτεύουμε. Λοιπόν, προς το γυμνάσιο πηγαίνοντας προς το Λύκειο, έδωσα αυτούς τους στίχους κάτι τοπικά συγκροτήματα για να κάνω τις γνωριμίες μου. Άκουγα τα παιδιά να παίζουν live με την μπάρα τους και να παίζουν δικά μου τραγούδια. Μετά σιγά σιγά για να μπω εγώ στο κλίμα αυτό έπαιρνα να παίζω και μουσικό όργανο. Εγώ είχα κάνει κιθάρα, μαθήματα, πιο μικρός. Μετά βρήκα ένα συγκρότημα για πάμε κάποια παιδιά. Δεν είχαν μπάσο και έτσι ξεκίνησα το πρώτο μου βήμα. Το μπάσο. Ναι, με το μπάσο. Και ξέρεις ότι το μπάσο είναι εν τέλει η βάση της ορχήστρας, ε. Αυτό έγινε βέβαια μετά το στρατό εποχή. Πριν το στρατό είχα βρει κάτι φίλους μου και σε μια συναυλία στην Ελευσίνα που κάνανε, τραγούδισα δύο τραγούδια και ανοίξαμε συναυλία των Active Member. Αυτό το πρώτο μου live. Το πρώτο μου. Είπα δύο τραγούδια στην πλατεία της Ελευσίνας και είπα μαζί με τους Active. Συναυλία που ανοίγει... Ήσουν ένα φανταράκι τότε, 20 χρόνια, 21, ας πούμε. Όχι, πριν πάω φαντάρο, λίγο πριν πάω φαντάρο. Α, 18 άρες. 19, πες. Εγώ πήγα χειμώνα, οπότε πρόλαβα καλοκαίρι τα συναυλία. Στο γύρνα από φαντάρος, στο στρατό επιχείρησα να μπω στη Λίμνο που ήμουνα, στην πάντα που είχε ο στρατός, αλλά... Συγγνώμη ρε φίλε, στη Λίμνο ήσουν μαζί με τον Κωνσταντίνο μου τότε, μαζί πρέπει να σας ήταν φαντάρι. Εγώ έχω να βρει ένα παιδί, τέλος πάντων. Για πες, παρακάτω. Ήθελα να πάρουν στην ορχήστρα του στρατού, αλλά λόγω ότι η μονάδα που ήμουν ήταν πολύ μαύρη. Τι είναι μαύρη. Μαύρη ότι 75 υπηρεσίες πήγαινε μέσα, καθόσουνα και πήγαινε υπηρεσιακά έξω για έξοδο. Ο Κωνσταντίνος μου στη Λίμνα, επειδή ήταν ψαράς, τους πήγαινε ψάρια και του δίνανε αδειούλες να πηγαίνει για ψάρεμα. Γιατί πήγαινε ψάρια στους αξιωματικούς και αυτά. Εμάς δεν μας δίνανε άδειες και δεν με αφήσανε κιόλας να πω στην ορχήστρα γιατί δεν είχε πολλούς φαντάρους. Είχε πολλούς ντόπιους λιμιώτες και από τη Λαμία είχε πολλά παιδιά. Εγώ ήμουν ο μόνος που ήμουν από τα δυτικά προάστια. Γυρνώντας έψαχνα κι εγώ να μπω σε μπάντα, να κάνω πράγματα και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Εσύ μένεις και γεννήθηκες σε Ελευσίνα. Εγώ μένω στην Ελευσίνα, έχω μεγαλώσει τα παιδικά μου χώρα. Παιδικά μου. Δεν είναι Ελευσίνα όμως. Έχει και θάλασσα. Είναι κέντρο από κέντρο, πώς να σου το πω. Εμένα μου αρέσει και τώρα την έχουν φτιάξει. Δεν είναι εκείνη η Ελευσίνα που τη θυμόμαστε με τα καράβια και κατάλαβες τι εννοώ με τα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Έχει φτιάξει, ωραία είναι τώρα εκεί. Είμαστε και πολιτιστική πρωτεύουσα, έχει ιστορία.
Βέβαια μικρή πόλη, δηλαδή είναι σαν να είμαστε σε χωριό. Γνωρίζει ναι, ο ένας τον άλλον. Τελευταία που έχω πάει, βλέπω ότι ο Δήμαρχος έχει κάνει πολλά. Τα έχουν φτιάξει, έχουν φτιάξει πλατείες. Βασικά όλα αυτά γίνανε βάσει της αρχαιολογίας. Αν δεν είχαμε τα αρχαία στην Ελευσίνα, τα Ελευσίνα μυστήρια, δεν θα ασχολιόταν καν ο νομός Αττικής με την Ελευσίνα. Γιατί πολλά χρόνια ήταν η πόλη μας τα πεταμένη. Αυτό ήταν πεταμένη και δηλαδή εμένα η Ελευσίνα μου πάνε τα καράβια αυτά, τα πετρελό, δηλαδή ξέρεις τα... Ναι, είναι η βιομηχανία. Μπράβο, έτσι βιομηχανική αυτό. Μετά τα τελευταία 10 χρόνια δηλαδή που πήγαινα για ψαράκι εκεί, τα τελευταία 15 χρόνια άρχισα να βλέπω ότι φτιάχνει η Ελευσίνα αυτό. Ναι και βέβαια. Βέβαια είναι και μεγάλη εργατομάνα. Ναι, ναι. Δουλεύει πολύ κόσμο από την Αθήνα στην Ελευσίνα. Οπότε βοηθήσαν αυτά τα δύο πράγματα. Έχουν φύγει και μεγάλες εταιρείες και έχουν πάει εκεί, ναυτιλιακές, έτσι αλλιώς. Ναι, ναι. Είμαστε ήσυχα. Δηλαδή, εγώ στη γειτονιά που κατοικώ είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως αυτό. Ξεκινώντας με τα συγκροτήματα, είχαμε το δικό μας συγκρότημα. Καταφέραμε, παίξαμε με σημαντικά ονόματα. Δηλαδή να ανοίξει τώρα με τα υπόγεια ρεύματα, τον Ιράμα, με Βασίλη Παπακοσαντίνου, Τάνια Κικίδη. Ανοίξαμε συναυλίες, τέτοια πράγματα. Παίζαμε από εδώ από εκεί. Κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, όλοι πήραμε το δρόμο μας. Ο ένας πήγε από εδώ, έπαιζε εκεί, ο άλλος μόνος του, ο άλλος. Λοιπόν, εκεί ξεκίνησε το δικό μου σόλο πράγμα. Δηλαδή ξεκίνησα να είμαι σε μαγαζιά. Έχω δουλέψει σε κέντρα. Είχα την τύχη να δουλέψω. Δεν ξέρω, μας την πέσανε. Εμείς κάνουμε έτσι. Εμείς κάνουμε. Ναι, γιατί κοίτα ένας θόρυβος εδώ. Κοίτα, αυτό γιατί κουνιέται. Από πού ακούγεται, από πού σου έρχεται το διάλογο. Από εδώ πίσω. Κάπου από εδώ γύρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι και ακούγεται. Έτσι ελπίζω να μην ανασυρεύεις εδώ, εντάξει. Πάνω να ηρεμήσω. Φοβάμαι μη γράφεται αυτός ο θόρυβος. Για πες μου. Λοιπόν, κάναμε διαφημίσεις, να διαφημίσουμε τις ολινώσεις εδώ πέρα της περιοχής. Λοιπόν, τα υδραυλικά εδώ. Σε λίγο θα κάνουμε και τα μαστορικά μας, θα φτιάξουμε τον ήχο. Λοιπόν, ξεκινώντας μετά εγώ μόνος μου, είχα την τύχη να δουλέψω σε κάποια κέντρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που δώσαν την ευκαιρία να δουλέψω, να πάρω εμπειρία, να είμαι κοντά με καλλιτέχνες γνωστούς, να δω πώς δουλεύουν, πώς είναι η καθημερινότητά τους, η εργασία τους. Ναι, βέβαια. Δούλεψα με τη Χρήσπα, τον Γιώργο Ζαλίκη. Αλλά μου φαίνεσαι γνωστός σε φυσιογνωμία, έχουμε ξανασυναντηθεί πουθενά σε κάποιο... Δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει. Έχω βγει σε κάποιες εκπομπές πιο παλιά, είχα την ευκαιρία και στην τηλεόραση να βγω. Μήπως έτσι σε ξέρω, ναι. Γενικά όλο αυτό το ταξίδι από το 2009 μέχρι τώρα που κάνω σαν μόνος μου, σαν Αλέξανδρος Μαυρίδης, είναι ένα φανταστικό ταξίδι για, πρώτα απ' όλα για μένα. Μου δίνει ζωή, φορτίζει την μπαταρία μου που λένε. Έτσι, και πέρα από αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάω γιατί βγάζω αυτά που δεν μπορώ να πω με το στόμα, δηλαδή τα συναισθήματα. Εκφράζεσαι με το στίχο σου και με το τραγούδι σου. Αυτό είναι πολύ καλό όμως. Μα ο καλλιτέχνης αυτό είναι, ότι εκφράζεται και μιλάει μέσα από τους στίχους του. Βέβαια γράφω τραγούδια για άλλα παιδιά. Βέβαια όποιος τραγουδιστής βλέπει ή θέλει κάποιο τραγούδι, το λέω για τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρουν, δηλαδή το κάνω. Η μουσική πρέπει να την αγαπάς, δεν πρέπει να τη βλέπεις σαν χρήμα. Έτσι έκανε η Ευτυχία η Παπαγιανοπούλου που έγραφε γιατί έτσι το είχε έμφυτο. Έτσι δεν είναι, δεν την ενδιέφερε το χρήμα. Όποιος θέλει, ευχαρίστως, Αλέξανδρος Μαυρίδης με λένε. Μπορεί να με βρει στα social. Λοιπόν, έχουμε την ιστοσελίδα σου
που μπορούν να μπουν Αλέξανδρος Μαυρίδης, είσαι στο Facebook Αλέξανδρος Μαυρίδης, στο YouTube έχεις κάποια σελίδα. Έχω Αλέξανδρος Μαυρίδης. Μπράβο. Θες να πούμε κάποιο κομμάτι σου να παίξουμε. Να πούμε δύο ακόμα πραγματάκια και να πούμε μετά στο τραγούδι. Λοιπόν, για να τελειώσουμε αυτό τον καιρό, σε κάποια μαγαζιά που κάνω κάποιες εμφανίσεις με διάφορα άτομα, έχω και ένα δικό μου φίλο που κάνουμε και κάποιες εμφανίσεις, τον Παύλο του Κεμπέσου, που είναι λαϊκή φωνή βαριά, έτσι Διονυσίου και τέτοια. Το στήρισε εδώ. Ναι. Να κάνετε εδώ παρέα. Σε λίγο καιρό θα βγάλει το κομμάτι του που... Και θα έρθετε εδώ να το παρουσιάσουμε. Δεν δική μου στίχη, του έχει γράψει ένας φίλος του. Συνεργάζεσαι και με την Περσεφόνη εσύ, Η Περσεφόνη είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Την αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Είναι τα καλύτερα άτομα που γνωρίζει και τα πιο αθώα, όχι πονηρά άτομα. Ναι, συμφωνώ. Συνεργάζομαι και με πολλά παιδιά. Για τον Κώστα Πανταζόπουλο που είπε πριν, γιατί μην το αφήσω αυτό. Ο Κώστας Πανταζόπουλος κάνει καραόκι βραδιές, λέγεται ομάδα του Καραόκι Φαν. Είμαστε πάρα πολλοί φίλοι και είπαμε να κάνουμε ένα τραγούδι έτσι, να το παρουσιάζουμε και σαν καραόκι, για να περνάμε καλά και έτσι. Επειδή είμαστε λίγο το πιο χαβαλέ, βάλαμε την ονομασία αυτή που βάλαμε. Εγώ επιμελήθηκα για φορτηγόνα την ονομασία. Και εγώ ξεκίνησα με αυτό εντωμεταξύ και μέχρι να σε ανοίξω και αυτά έπαιζε κανονικά. Κατά καιρούς βέβαια, πέρα από live, έχω φίλους που έχουν ομάδες έτσι καραόκε, περνάμε όλοι καλά. Όλα τα παιδιά περνάμε καλά. Έρχονται εκεί. Να τραγουδήσω καραόκε. Ό,τι θες. Εγώ δεν ξέρω αν έχω καλή φωνή. Δεν πειράζει. Και με τα παιδιά, είτε τον Πού κόσμο... το κάνετε στην Ελευσίνα? Όχι, σε διάφορες περιοχές. Δεν είμαι μόνο με τον Κώστα που... Ο Κώστας είναι φίλος μου πάρα πολύ. Γράφω Μα τραγούδια, σε γράφω τραγούδια και σε μια άλλη ομάδα που είναι πολύ καλά παιδιά. Θα πάρω και τη Θοδώρα να έρθουμε, ναι. Που αυτή έχει τρέλα με το τραγούδι. Γράφω και σε μια ομάδα στα παιδιά που κάνουν το δικό τους αγώνα το καραόκι, τους καραόκι βοηστά λέγεται ομάδα και φτιάχνουν τραγούδια για τα παιδιά που έχουν στα καραόκι σαν δώρο, σαν ευγνωμοσύνη, τους κάνουν τραγούδια. Γενικά, όπου υπάρχει μουσική είμαι, είτε κάνω live, εγώ σαν Αλέξανδρος Μαυρίδης, είτε είναι φίλοι μου που έχουν τα καραόκι, θα πάμε εκεί να τραγουδήσουμε όλοι παρέα. Είναι καλλιτεχνικό το όνομά σου εδώ μεταξύ, είναι καλλιτεχνικό. Είναι καλλιτεχνικό όνομα, πώς να σου το πω, δηλαδή ακούγεται ωραία. Έχουμε τσάτ εδώ γιατί πολλοί φίλοι μου με ακούνε και θα τους πω χαιρετισμάτα, να τους στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Μας ακούνε τώρα ζωντανά, έχουν πατήσει στο σύνδεσμο, το μπλε, μας βλέπουν ζωντανά τώρα. Λέτε. Έχουμε τσάτ να... Για να τους απαντήσουμε κι εμείς. Ναι, θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε. Κάτσε να δούμε. Έχουμε, αλλά δεν ξέρω τώρα, δεν μας... Και ποια πριν δεν έχω πρεσβειοποία. Έχω... Ωχ, τι έπαθα. Μπορεί να μείνω τυφλή κάποια μέρα. Έχω πρακλίνο. Λοιπόν, έχει μια καθυστέρηση βέβαια. Δεν πειράζει. Μπορεί να είναι στις μέρες του. Να είμαστε. Είδες, τι δείχνει. Δείχνει όταν έβαλα τα γυαλιά. Τώρα, πού είναι τα σχόλια. Κάπου εδώ βλέπω και τα σχόλια. Λέω, πού είναι τα σχόλια. Με την καθυστέρηση θα έχουν αυτά. Ναι, εδώ στο πλάι κανονικά πρέπει να είναι τα σχόλια που μας γράφουν. Εντάξει, ας το αφήσουμε λίγο να δούμε, Ολυμπία μου. Να, άστο. Λοιπόν. Αλλά μας βλέπουνε τώρα, δηλαδή, να όπως... Απλά μας βλέπουνε με ένα λεπτό καθυστέρηση. Δεν πειράζει. Γιατί είναι το ίντερνετ. Εκεί γενικά... Αλλά σε βλέπουν παντού όμως, δηλαδή σε βλέπουν και στην Αμερική, σε βλέπουν... Να δώσω τα φιλιά μου σε όλη την... Σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη που υπάρχουν Έλληνες. Α, μπράβο. Γιατί μέχρι και η Ευρώπη πήρε το όνομα από την ελληνική μυθολογία. Δηλαδή. Είχα ένα παλικάρι στη Νέα Υόρκη προωθεί συγγραφής εκεί πέρα και τέτοια και του είχα κάνει τηλεφωνική συνέντευξη από Νέα Υόρκη εδώ, μέσω Skype. Θα είχαμε κάνει έτσι, εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι αυτό έχουν το καλό, τα web κανάλια, αυτό έχουν. Και τι μου λέει ο γιος μου, ότι, γιατί κάτι τους έλεγα και τους έλεγα για σειρά. Και μου λέει, μαμά, εγώ έχω να δω τηλεόραση 10 χρόνια.
Ποιος βλέπει τώρα πια τηλεόραση? Βέβαια, να σου πω κάτι, Ολυμπία. Η τηλεόραση μου λέει θα καταργηθεί. Θα υπάρχουν τα web κανάλια. Ναι, τα podcast και οι podcast. Ναι, τα podcast εκπομπές. Η τηλεόραση πια δεν θα υπάρχει. Ήδη το Netflix βγάζει σειρές και τέτοια, είναι web. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτά, και γι' αυτό βλέπεις και ο Αντένα και αυτοί έχουν κάνει, όλοι έχουν web κανάλι. Βέβαια, πέρα από το web έχουν, εγώ παρατηρώ, γιατί φετινή χρονιά θα πω, ότι έχουν δώσει πάρα πολύ σημασία στις καλές σειρές. Ναι, όντως. Δηλαδή, όντως, αυτό το πράγμα που γίνεται από όλα τα κανάλια, δεν είναι το να πιστεί ένα κανάλι. Μετά την καραντίνα ειδικά και λίγο πριν την καραντίνα ξεκίνησε αυτό, από το 19-20 αρχίσανε να βάζουν καλές σειρές. Εγώ χαίρομαι για ένα πράγμα, γιατί και οι ηθοποιοί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, μια δύσκολη τέχνη, και ευτυχώς βρίσκουν οι άνθρωποι να δουλέψουν. Σωστό αυτό. Και κάπου εδώ πέρα να ξαναπώ, το έχω ξανασυζητήσει και με άλλους, ότι κάπου θα πρέπει και εμείς να έχουμε την αυτογνωσία μας και να σεβόμαστε. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Νταλάρας δεν είχε άδικο. Δεν μπορεί, ρε φίλε, και τραγουδιστής και ηθοποιός και μανικέν και παρουσιαστής και το ένα και το άλλο. Αποφάσισε, είσαι τραγουδιστής ή είσαι παρουσιαστής. Δεν μπορεί δηλαδή όλοι να κάνουμε τα πάντα. Βασικά, έχουμε μπερδέψει τους ρόλους. Γιατί δηλαδή βάμβει αυτή τη στιγμή να κάθεται στο πάνελ και να το παίζει κριτής και δεν ξέρω εγώ τι, και να παίρνει τη δουλειά κάποιου άλλου. Ενώ, κυρία μου, και λεφτά βγάζεις και μπορείς να τραγουδήσεις το... Απλά να σου πω κάτι, αυτοί οι τραγουδιστές μόνο συναυλίες κάνουν πια. Και επειδή κάνουν 1-2 συναυλίες το χρόνο, γιατί δεν υπάρχουν πια τα μαγαζιά, κατάλαβες τι λέω, που θα ήταν σεζόν. Να ασχοληθώ λίγο με αυτό το θέμα, με τον κύριο Νταλάρα. Είναι τεράστιος καλλιτέχνης. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τι έχουν πει, τι έχει κάνει με την πολιτική του θέση. Δεν νοιάζει και εμένα για την πολιτική του και αυτά. Θέση. Σαν καλλιτέχνης, τεράστιος καλλιτέχνης. Εμένα με αρέσει όμως αυτό που είπε, ότι δεν μπορεί όλοι να κάνουμε τα πάντα. Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου ήταν το ξεκίνημά του με τη Φαντασία μου. Ναι. Άμα θυμάστε, το ξεκίνημα του Νταλάρα ήταν με την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το σέβομαι σαν καλλιτέχνη. Το ότι, το ότι λέει ο καθένας είναι δικό του θέμα, ενώ τη στάση κρατάει, δεν μπορούν όμως και να βγαίνουν να τον κατηγορούν ανθρώποι οι οποίοι δεν μπορούν να φτάσουν το έπακρο, γι' αυτό είναι το καλλιτέχνη. Δεύτερο, και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης παλιάς πάστας, δηλαδή ο Νταλάρας, ο Πάριος, η Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Γαλάνη. Ναι, μα η Άννα Βύση την είδες μια φορά έτσι για χαβαλέ, κάθισε σε πάνελ, το κόψε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ήταν η συνέχεια των μεγάλων καλών καλλιτεχνών που είχαμε. Του Στέλιου Καρατζίδη, του Κόκοτα, τη Τζένι Βάνου. Γιατί για μένα η αγαπημένη μου τραγουδίστρια είναι η Τζένι Βάνου. Δεν αρέσει, πριν ναι. Τρομερή φωνή. Με Τζένι Βάνου είχε και χαρακτηριστική φωνή, ξεχωριστή. Αιδώνη. Αιδώνη. Για μένα η καλύτερη. Σωστό. Συμφωνώ. Όχι τι άλλες, Μεριλίντα, Ρίτα Σακελαρίου και όλες αυτές δεν ήταν καλές. Μα και η Βούλα Πάλα και αυτές είχαν, ναι, παιδί μου, τις ξεχώριζες τις φωνές τους. Βούλα Πάλα, παλιά τραγούδια. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό που λέει, είναι και μ' αρέσει, τα βάζω και τα ακούω. Είχαν διαφορετική φωνή, ενώ τώρα, επειδή υπάρχει αυτή που λέει τεχνική νοημοσύνη, εγώ τώρα που μπορεί να μην έχω μέταλλο, μπορεί να μην έχω φωνή, παίρνεις τη φωνή μου, τη βάζεις εκεί και την κάνεις ότι και καλά είναι ωραία. Και η Κουτσή Μαρία μου έχει γίνει τραγουδίστρια. Δηλαδή πρέπει λίγο να σεβόμαστε, να αναγνωρίζουμε τα ταλέντα, έτσι δεν είναι? Να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους με αξία και να τους σεβόμαστε. Όχι να θέλουμε να τους καβαλήσουμε, να τους ξεπεράσουμε ή να τους μειώσουμε γιατί... είπανε, ξέρω εγώ κάτι, ή είπανε τη γνώμη τους και στο κάτω-κάτω άσχημα είπε. Εσύ τραγουδάς, τι δουλειά έχεις να πάει να διαφημίζεις μπριτζόλα ή δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Εντάξει. Έχει δίκιο όμως. Γιατί όλοι γίνονται, δηλαδή βλέπω τώρα μια ηθοποιός που μου αρέσει πάρα πολύ στο Σασμό και τη βλέπω τώρα και κάνει παρουσίαση παιχνίδι στην ΕΡΤ. Κάτσε ρε κοπελιά, και οι παρουσιαστές πού θα βρούνε δουλειά? Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Δηλαδή, αυτός έγινε παρουσιαστής, εσύ έγινες ηθοποιός, γιατί του παίρνεις τη δουλειά? Ο παρουσιαστής ήρθε να σου πάρει τη δουλειά? Εντάξει, εγώ δεν παρακολουθώ τις εκπομπές, να σου πω τα αλήθεια.
Δεν, Πού τα βλέπω τα κουτσομπολιά στο ίντερνετ το πρωί, γιατί δεν έχω τον χρόνο να δω εκπομπές. Αποφεύγω γιατί... Αλλά βλέπω τις, τα κουτσομπολιά το πρωί, ρε παιδί μου. Αποφεύγω να βλέπω εκπομπές, όχι ότι θέλω να μειώσω τους ανθρώπους, να κάνουν δουλειά τους, να το άλλο, αλλά υπάρχουν πιο σοβαρά ζητήματα στο κράτος που ζούμε και στη χώρα που ζούμε, που θεωρώ ότι αυτά να λένε, παρά το ότι την προσωπική ζωή του κάθε καλλιτέχνη, του κάθε γνωστού. Αλλά μην σε πάω τώρα να πάμε σε αυτό που ψηφίσανε, τι λες γι' αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους, ο καθένας έχει την ερωτική του ζωή και την ερωτική του επιλογή. Το περίμενα να με ρωτήσεις. Απλά δεν συμφωνώ στο θέμα υιοθεσία, γιατί ένα παιδί το οποίο δεν θα βλέπει μάνα και πατέρα, όταν πάει στο σχολείο και βλέπει το φυσιολογικό, θα έχει μεγάλα ψυχολογικά αποθέματα. Μου στείλανε ένα πολύ ωραίο διάλογο, έναν χωρίς να θέλω, χωρίς να θέλω να ρίξω τους ομοφυλόφιλους, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα τους ανθρώπους. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους ομοφυλόφιλους, γκέι. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ καλά παιδιά, έχω φίλους που συζούνε, ούτε να υιοθετήσουν παιδιά θέλουν, πρώτα απ' όλα τους φαίνεται τρελό αυτό. Εγώ που το έχω συζητήσει με τους φίλους μου, μου λένε είναι τρελό. Από πού και ως που θα πάρω ένα παιδί να το υιοθετήσω. Δηλαδή, αυτό ούτε καν το διανοούνται. Ο άλλος μου λέει: εγώ έχω τα νύψια μου. Γιατί να πάω να πάρω ένα παιδί άλλο. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχω τα νύψια μου. Βασικά, εντάξει, να σου δώσω την αγάπη μου στα νύψια εγώ μου. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ οι άνθρωποι που παλεύουν να υιοθετήσουν παιδί, μια τα γυναίκα. Τα ζευγάρια με ετερόφιλα και δεν δίνουν. Και δεν μπορούν να πάρουν. Δηλαδή, αυτό όμως κάποιοι που είναι πιο πονηροί. Και κάποιοι που βλέπουν τις εξελίξεις στη Γερμανία και σε άλλες χώρες σου λένε ότι αυτό πάει μετά στην παιδοφιλία. Γιατί ο άλλος θα είναι μετά δικό του το παιδί και θα το κάνει ό,τι θέλει. Εγώ μπορώ και να... ξέρεις εσύ τι μπορεί να του κάνει. Και γιατί να θέλει να υιοθετήσει αγοράκια και όχι κοριτσάκια. Το ομοφυλόφιλο, το γκέι, η ζευγάρι, το αρσενικό. Γιατί θέλει αγοράκια και δεν θέλει εγώ κοριτσάκια. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο, πώς το έχω σκεφτεί εγώ, που θα μπορούσε να ήταν δοτικό αυτό. Να πάνε να βρουν παιδιά τα οποία είναι σε κάποια ιδρύματα για παιδιά και να προσφέρουν οικονομική λύση στα παιδιά τα φτωχά αυτά, να μεγαλώνουν καλύτερα και να μπορούν να πηγαίνουν... Σαν ανάδοχες οικογένειες. Όπως γίνεται με παιδιά από την Αφρική. Σαν ανάδοχες οικογένειες. Δεν το θέλουν αυτό. Αυτό μπορούν όλοι να το κάνουν και δεν το κάνουν. Και γι' αυτό... Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αγάπη δεν δίνεις και εκεί. Μα το... αυτό είπε ο Γαβαλάς. Δεν ξέρω γιατί τους έχει πιάσει η τρέλα, λέει. Εγώ λέει το θεωρώ. Και ο Γαβαλάς, μάλιστα, επειδή έχει ζευγάρια φίλους, έλεγε σε μια συνέντευξη στον Τρενταφυλόπουλο, στο... γιατί ο Τρενταφυλόπουλος δεν βγαίνει πια τηλεόραση, ναι, ένα κανάλι στο... Ναι. Λοιπόν, και του έλεγε ότι έχω φιλικό μου ζευγάρι που τώρα έχει χωρίσει και το παιδί το στείλανε στη θεία του ενός. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από χωρισμό. Εγώ, Ολυμπία μου... Έτσι, παιδιά που να χωρίζουν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ναι. Γιατί βγάζουν όλη την κακία, ο κακός που λέμε. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν θέλω να λέω αυτές τις φράσεις για πάμε, γιατί ο καθένας τώρα δεν μπορεί να παίξει με τα συναισθήματα και τον ερωτισμό του καθενός. Αυτοί έχουν κάποιες ορμόνες οι οποίοι Α, είναι κοντά τους. Λοιπόν, αλλά περίμενα να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Κάποτε εγώ θυμάμαι ότι αυτό που σου είπαμε την Αφρική, στέλνανε λεφτά, μπορεί να στείλει λεφτά σε μια οικογένεια. Και σου στέλνανε γράμματα, παιδιά, ζωγραφιές. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αυτό ακόμα γίνεται. Και τώρα μπορείς να υιοθετήσεις ένα παιδάκι σαν ανάδοχος που το... Ναι. Σαν ονός, κάπως έτσι. Λοιπόν... ωραία. Λοιπόν, κάτσε να σου διαβάσω. Θέλω να το διαβάσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί δείχνει τον εγωισμό εν τέλει. Τον άνθρωπο. Ο εγωισμός μας έχει φτάσει εδώ. Α, μπράβο, αγάπη μου, έτσι είναι. Και συγγνώμη που σε λέω, αγάπη μου, παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, Ολυμπία μου, ο εγωισμός μας έχει φτάσει εδώ και μας φτάνει. Είμαστε μια εποχή η οποία είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά. Πας στο σούπερ μάρκετ και λες και πας να αγοράσεις κάτι ακριβό. Και αν δεν είχαμε τον εγωισμό και μπορούσαμε ο καθένας να βοηθάει τον άλλον, δεν θα είχαμε αυτή τη μουρμούρα, την κρίνια. Άκου ένα διάλογο τώρα, θέλω να το διαβάσω γιατί το είχα σκοπό να το διαβάσω. Πιθανός διάλογος γονέα ένα και παιδιού. Παιδί, μπαμπά, πώς γίνονται τα παιδιά? Με αγάπη, παιδί μου.
Παιδί, δηλαδή εγώ που αγαπάω τη φίλη μου την Ευτέρπη και το φίλο μου τον Ευρασίδα στο σχολείο να κάνουμε παρέα, θα κάνουμε παιδιά. Ε, όχι παιδί μου, δεν κάνεις παιδιά έτσι. Αλλά πώς, εγώ πώς έγινα, από πού με πήρατε, από τι φτιάχτηκα. Έγινες από την ένωση ενού σωαρίου και ενού σπερματοζωάριου. Παιδί, τι είναι αυτό πάλι, πού τα βρίσκει αυτά κάποιος, στο σούπερ μάρκετ έχει. Αν έχει θα πάω να αγοράσω και θα κάνω παιδί με τους φίλους μου. Γονέα σένα, όχι δεν έχει στο σούπερ μάρκετ, αυτά βρίσκονται στο σώμα των ανθρώπων. Παιδί, α, δηλαδή εσύ και ο μπαμπάς δύο το έχετε στο σώμα σας. Εγώ και ο μπαμπάς δύο έχουμε σπερματοζωάριο στο σώμα μας, παιδί μου. Παιδί, α, ναι, αλλά πριν είπες ότι εγώ έγινα με την ένωση σπερματοζωάριου και οάριου. Σωστά. Ναι, σωστά, παιδί. Το παιδί, ναι, αλλά αν δεν έχεις ούτε εσύ ούτε ο μπαμπάς δύο, σε ποιον άνθρωπο τα βρίσκεται. Ποιος σου το έδωσε, μήπως ο γείτονας ο μπάμπης. Πήγατε και το ζητήσατε, ο Άριο, όπως ζητάτε ζάχαρη. Γονέας ένας, όχι παιδί, από μια γυναίκα το πήραμε. Παιδί, από άνθρωπο δεν είπες ότι το παίρνεις το Άριο, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι και τα δύο. Όχι, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που έχουν το Άριο και τους λέμε γυναίκες και αυτοί που έχουν το σπερματοζωάριο και τους λέμε άντρες. Και ποια είναι η γυναίκα αυτή που σου έδωσε το Άριο και έγινα εγώ, δεν την ξέρουμε. Δηλαδή εγώ έγινα από το Άριο αυτής της γυναίκας, από το Άριο και το σπερματοζωάριο του μπαμπά 2. Εσύ μπαμπά 1 δεν έδωσες τίποτα, όχι. Άρα δεν έγινα από σένα, τότε γιατί σε λέω μπαμπά. Σωστά δεν είναι οι ερωτήσεις, αυτές τις εγώ ερωτήσεις. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι που σκεφτόμαι τώρα βάσει από αυτά που άκουγα. Και στο τέλος ξέρεις πως τελειώνει γιατί είναι μεγάλο και λέει το παιδί στο τέλος και για να είστε εσείς μαζί και να αγαπιέστε δεν είχατε ποτέ τη μαμά μου, δεν είχα ποτέ τη μαμά μου και δεν είδα ποτέ τη μαμά μου. Δεν αγαπάτε εμένα, αγαπάτε τα θέλω σας. Λοιπόν, πολύ δίκιο έχει. Λοιπόν, γιατί αυτό το παιδί το χρησιμοποιούν στην ουσία. Εγώ να σου πω κάτι που το σκεφτόμουν. Βέβαια είναι λίγο παρατραβημένο, αλλά έχω δει για παράδειγμα πολλούς ανθρώπους να κάνουν αλλαγή φύλου. Εντάξει. Δηλαδή έχει τύχει να γνωρίσω άνθρωπο, αγόρι. Εγώ έχω φίλους, ναι. Τραβεστίλες τώρα. Έχουν κάνει αλλαγή φύλου και έχουν αλλάξει και ταυτότητα και τα πάντα και είναι γυναίκες όπως ηθοποιός. Που είναι, δεν την καταλαβαίνεις ότι είναι χειρουργημένη. Ναι, δηλαδή άμα ήταν ένας άνθρωπος που είχε αλλαγή φύλου και είναι σαν γυναίκα. Όπως η Τάνια, μία, ξέρω εγώ. Και ηθοποιός που είναι και εδώ πέρα και παίζει, ναι. Ξέρω, εγώ γνωρίζω μία, έχω γνωρίσει μία που δεν την καταλαβαίνεις ότι είναι, ήταν άντρας. Έτσι και εγώ πολλές φίλες έχω. Είχε έρθει σε ένα μαγαζί που έκανα live, μου ζήτησε ένα κομμάτι, με κέρασε από το, είπα ευχαριστώ πολύ και αυτά. Και μετά από πολλή ώρα και πολλή συζήτηση μου είπε ότι κάποτε έπαιζα και εγώ μπάσκετ. Γιατί εγώ στην εφηβεία μου έπαιζα και μπάσκετ. Αφού σε δύο μέτρα. Λοιπόν, εκεί δεν καταλάβες. Άμα ήταν το ένα μέρος να έχει κάνει την εγχείρηση αλλαγή φύλου και το άλλο μέρος να μην την έχει κάνει. Σαν εικόνα πιστεύω θα ήταν λίγο πιο. Πιο συμβατό, δεν θα μπορούσες να κοροϊδέψεις το παιδί ότι αυτή είναι η μαμά σου και είναι θηλυκό, κατάλαβες. Ναι, από τώρα τι θα σου πω, αυτοί που φτάνουν να χειρουργηθούν είναι οι πραγματικά γεννημένοι αιμοφρόδοι. Ενώ αυτοί που δεν χειρουργούνται, δε κασελάκι ας πούμε, ο κασελάκης, εγώ δεν πιστεύω καν ότι είναι γκέι. Ούτε εγώ. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι το πουλάει αυτό για να περάσει τις αφρικανές. Δεν ξέρω τι κάνει και για να περάσει, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε μία σχέση με μια θεά. Και νομίζω και πιο πριν. Και δεν μπορεί ο πατέρας το κριτικός τώρα να χαίρεται. Μην τρελάθουμε τώρα. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Ο άνθρωπος βέβαια σαν εμφάνιση και εγώ που είμαι άντρας τον παραδέχομαι. Εγώ που τον έβλεπα και περπάταγε.
Γιατί αν τον έχει φάει κιόλα, περπατά διαφορετικά. Δεν περπατά έτσι όπω περπατάει. Είναι γυμνασμένο, είναι. Μα είναι, είναι γυμνασμένο και δεν περπατάει. Δεν ξέρω, δηλαδή. Τι να σου πω. Πάντω θέλω, δηλαδή θέλω να πω ότι. Δεν, πρώτα απ' όλα γιατί σέβομαι του ομοφυλόφιλου. Να... Καλή, εγώ του αγαπάω. Απλά δεν, το μόνο ελάττωμα είναι αυτό το ότι θέλουν να. Να υιοθετούν παιδιά και εγώ αυτό το θεωρώ λάθος. Και μετά να πω για τον Καπουτζίδη που έδειξε μεγάλη αχαριστία, αχάριστος είναι ο Καπουτζίδης, βγήκε και είπε ότι εμείς οι Έλληνες δεν τον αναγνωρίσαμε γιατί ήταν ομοφιλόφιλος και ότι δυσκολεύτηκε που εμείς τον αγκαλιάσαμε αμέσως τον Καπουτζίδη. Τα σύριαλ που έκανε. Αμέσως τον αγκαλιάσαμε. Όλα τα σύριαλ, από τότε που ξεκίνησε, οι Έλληνες τον αγκαλιάσαν και τον αγαπήσανε. Πώς και δεν τον αγαπήσανε, τα σύριαλ του είχαν μεγάλα νούμερα. Μπράβο, και όμως είδες τη αχαριστία, έδειξε μεγάλη αχαριστία, εγώ χάσα πάσα ιδέα, τον είχα σε εκτίμηση και έπεσε έτσι τα σκαλιά. Να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα, ξέρεις γιατί γίνονται όλα αυτά και υπάρχουν όλες αυτές οι συγκρούσεις και όλα αυτά, τώρα για πάμε βγαίνουν οι ομοφιλόφιλοι με το δικό τους. Πιστεύω και θέλω, βγαίνουμε εμείς λέμε, λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Για τα κουτσομπολίστικα γίνονται αυτά. Υπάρχουν πιο άλλα ζητήματα σοβαρά που πρέπει να κοιτάξουμε σαν χώρα. Γιατί στο τέλος ότι... υπάρχουν οικογένειες που δεν βγάζουν το μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ρεύμα, που δεν έχουν σπίτι. Αυτούς τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και πάω εγώ και τους ψωνίζω ποτέ πετύχω κάποιον, τους παίρνω κάτι να φάνε. Εσύ κάνεις κι άλλη δουλίτσα εκτός από ναι, το τραγούδι, με τι? Είμαι σε εργοστάσιο, είμαι 18 χρόνια είμαι εκεί, δόξα σου Θεός. Ναι, γιατί κακά τα ψέματα η τέχνη, άμα δεν είσαι φτασμένος, έχει πείνα. Δεν πειράζει, καλύτερα την τέχνη να την κάνεις με αγάπη, παρά με συμφέρον. Καλά, είναι σωστό αυτό. Ή να μην αξίζεις, γιατί έχουμε δει και ανθρώπους που έχουν φτάσει και έχουν αναγνωριστεί, ενώ δεν αξίζουν. Εντάξει, αυτό δεν θέλω να το κρίνω. Αλυσβερίς είναι όλα. Ναι. Πες με ένα τραγούδι. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο και να το ξεχάσω γιατί βλέπει. Χτες ήμουν στούτι με ένα παιδί το στήρι το Τζάτζα. Κάνουμε ένα καινούργιο κομμάτι. Χτες το γράψαμε στον πολιτό μου. Τζάτζα, θα έρθεις και εσύ. Πού μένουν όλα αυτά τα παιδιά? Το παιδί είναι μέσα στον νέο κόσμο. Ρε Τζάτζα, γείτονα και δεν θα έρθει. Λοιπόν, να τι πω. Είναι η χολήπτης, είναι, τι είναι. Το παιδί αυτό. Κάναμε ένα κομμάτι παρέα. Τραγουδήσαμε. Α, τραγουδάει και εκείνος. Ναι, κάνει τραγουδά. Άρα θα μου το φέρεις. Μου είχε κάνει μοντάζ το βίντεο κλιπ στο που έβαλε τον Κώστα. Στο κολλητό. Σωτήρι Τζάτζε, σε περιμένουμε στη Νέα Σμύρνη στο Καλλιδοσκόπιο. Δεν δίνεται να είσαι γείτονα και να μην μας έρθεις. Θα γελάει τώρα. Το κάναμε στον κολλητό μου, το Γιάννη το Θάνο, με το στούντιο Ηχόμετρο. Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Γιάννη, είναι τρομερό στη δουλειά του. Το ίδιο συμπεριφέρεται και στα ονόματα που έχει κάνει, γιατί κάνει πολλές δουλειές, πολλά τραγούδια σε μεγάλα ονόματα. Το ίδιο και σε όλα τα παιδιά που πάνε εκεί. Και πέρα από αυτό, γενικά είμαστε με τους φίλους μου. Θέλω να περνάμε καλά, γελάμε πολύ. Είμαστε μια παρέα όλοι. Να ξέρεις ότι και είστε και νέα παιδιά και δεν ξέρεις ότι αυτό που κάνεις σαν χαβαλέ, μετά που μπορεί να φτάσει, που να. Εγώ να πω και κάτι τελευταίο. Όπως εγώ έφερα εδώ πέρα κάποια συγκροτήματα. Που είχαν ξεκινήσει πιτσιρικάδες, μετά χαθήκανε, παντρευτήκανε και αυτά και τώρα στα 50 και στα 55 βγήκε η καψούλα. Όχι, ξαναενώθηκαν. Η καψούλα της μουσικής, Δηλαδή και κάνουν τα παρέακια. Εγώ και πιστεύω ότι από αυτά βγαίνουν και πολύ ωραία πράγματα. Να σου πω κάτι, Ολυμπία μου. Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά ούτε το lifestyle, ούτε πώς κινούνται, πώς κάνουν. Εμένα με ενδιαφέρει να τραγουδάω, να περνάω καλά, να έχουν τα ανθρώποι. Και τα είδα τα σκαλοπάτια τα πάνω. Ήμουνα σε κέντρα, ήμουνα εξαήμερο, δούλευα εδώ συγκρού, στο Καραμέλα. Είδα πολύ ωραία όλα αυτά. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς. Είτε είσαι σε μεγάλο κέντρο με 600 άτομα, 500. Αλλά τώρα αυτά τα Καραμέλα και αυτά δεν υπάρχουν πια. Είτε είσαι σε. Υπάρχει διασκέδαση που υπήρχε? Όχι. Μουσικές σκηνές υπάρχουν. Ή κανένα κουτουκάκι άμα βρεις. Η διασκέδαση υπάρχει και στα μικρά μαγαζιά. Αυτό, καλή, να σου πω κάτι. Εγώ προτιμώ να πάω σε ένα κουτουκάκι με ζωντανή μουσική και έτσι και. Παρά. Δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή πήγα στο Πετρέλη. Πήγα στο Γονίδι με το. Με το Μελά που ήταν. Δεν μας άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Γιατί δεν είχε.
Δεν ξέρω, ήταν μικρή. Πρώτα απ' όλα δεν είχε να σηκωθεί να χορέψει. Χορεύει στα όρθια εκεί που είσαι. Δεν ξέρω, δεν ήταν που παίρνουμε λουλούδια. Δεν ξέρω, τρεις η ώρα βγήκε ο Γονίδης. Είπε 20 κομμάτια και κατέβηκε. Εκεί δηλαδή που πήγα να. Τίποτα, τίποτα. Δεν ξενέρωσα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Εγώ πέρα από ο Αλέξης Μαυρίδης, επειδή μου αρέσουν πολλές μουσικές, τραγουδάω πολλά πράγματα. Το καλοκαίρι τραγουδάω ξένα. Καλά, σαν νησιά. Κάνω και ραπ κομμάτι, γιατί μου αρέσει και ραπ από μικρός, μου αρέσουν πολλά πράγματα. Εκεί βέβαια έχω βάλει άλλο όνομα. Τι? Tay Dom. Άρα παίζεις και ραπ. Ωραία, τώρα τι θα ακούσουμε από θα ακούσουμε το πρώτο μου τραγούδι που έκανα σαν δισκογραφία. Λέγεται Όμορφη. Είναι το πρώτο μου τραγούδι. Αυτό είναι. Το δεύτερο βίντεο βάλεις. Κομμάτι, μου άρεσε η ράπα από μικρός, μου αρέσουν πολλά πράγματα. Εκεί βέβαια έχω βάλει άλλο όνομα. Τι. Τζόκερ, βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, jackpot τουλάχιστον.
όμορφη, γιατί είσαι και ωραία η κοπέλα που παίζει στο βίντεο. Τι είναι τα παιδιά, για πες μας αυτό το βίντεο, μουσική, στίχο, όλα δικά σου. Όλα δικά μου. Το βίντεο το μοντάζ το έκανε ο φίλος μας από τον κόσμο. Όχι, το μοντάζ αυτό έχει κάνει ο Paul D, που συνεργάζεται με τον Σερή Φράνσις, που κάνα τότε σαν μεγάλα ονόματα βίντεο κλιπ. Αυτό το κομμάτι ήταν ένα εισιτήριο για μένα, γιατί ήταν το πρώτο μου κομμάτι. Πριν 10 χρόνια βλέπω, είναι πριν 9 χρόνια, από 13. Το 13. Ήταν το πρώτο το εισιτήριο το μεγάλο, γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που έζησα, το να πέσει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και το βίντεο κλιπ να έχει παίξει κιόλα και μου λένε παιδιά από τη δουλειά, πήγα στο χωριό μου, στάδε μέρος και σε είδα στην τηλεόραση ή σε άκουσα στο ραδιόφωνο, ήταν πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Ναι, μα και εγώ αυτό το, γιατί είσαι όμορφη, όμορφη, έχει ακουστεί. Ποιο άλλο θα ακούσουμε? Θα μιλήσουμε. Τι, μόνο θα ακούμε? Πάρα μου. Έτσι να ακούσουμε και τραγουδάκια σου να... Θα ακούσουμε σε 5 λεπτά. Έγινε παιδί μου, το πεις. Εσύ μου κάνεις ερωτήσεις ή με ανακρίνεις? Σε ανακρίνω και όλα. Ναι, πλάκα. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά είναι ένας τοξότης με φοβερό χαμόγελο, φοβερό χαμόγελο. Δεν έρχεται κοντά η κάμερα για να δείτε, να κάνει zoom, να δείτε ένα πλατή φωτεινό χαμόγελο που έχει και σε κερδίζει αμέσως. Είσαι καταπληκτικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα μελοποιείς κιόλας, που έχω κάποιες φίλες μου που γράφουν ποίηματα και τραγούδια. Αν σε φέρω σε επαφή, μπορείς να τους μελοποιήσεις? Για πόσα λεπτά μιλάς? Γιατί εγώ σε 5 λεπτά θα το έχω τελειώσει. Α, κάνεις τέτοια. Ναι. Α, ωραία, σε φέρω σε επαφή τότε με φίλες. Απλά βέβαια να έχω ξεκάθαρο. Να πηγαίνει η ροή του κομματιού σωστά. Και μια και πάμε αυτό, να κάνω μία πρόσκληση για την Κυριακή αυτή, στις, την Κυριακή λοιπόν το μάζεμα στις 6 μετά το μεσημέρι, 6 το απόγευμα δηλαδή, απέναντι από τη Μητρόπολη Αθηνών, εδώ και 35 χρόνια, υπάρχει μια θεαματική ανθολογία ποίησης και γίνεται μια φορά το χρόνο στη Μητρόπολη Αθηνών απέναντι, εκεί πέρα μαζεύονται. Είναι ανθολογία ποίησης, γίνεται εδώ και 35 χρόνια. Μας καλεί ο Χρήστος ο Δημουλάς, ο ποιητής, είναι φίλος, έχει έρθει εδώ αρκετές φορές και μας έστειλε την πρόσκληση και μου λέει: Ολυμπία, μην το ξεχάσεις, το υπενθυμίζω για 6 ώρα το απόγευμα στη Μητρόπολη Αθηνών, που μαζεύονται οι ποιητές και γίνεται ανθολογία ποίησης. Ωραία, να το ξέρουμε. Λοιπόν, και είστε όλοι προσκεκλημένοι από το φίλο μας τον Χρήστο το Δημουλά. Δεν μου ανοίγει πρόσκληση τώρα εδώ. Μισό λεπτό. Να μου ανοίξει να τη διαβάσω, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Εσύ γράφεις και ποίηματα. Θα μου πεις, για να γράφεις στίχο, γράφεις και ποίηματα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Αυτό, άμα κάνω, γράψω ποίηματα, είναι για πιο πολύ προσωπικούς λόγους. Όχι για προς τα έξω. Α, για όταν είναι κάτι πιο προσωπικό σου. Μάλιστα. Ή για να στείλω σε μια γυναίκα να την ευχαριστήσω, να γράψω κάτι τέτοιο. Καλό αυτό είναι. Εννοείται. Και... τη γυναίκα πάντα πρέπει να την ευχαριστήσεις. Γιατί οι γυναίκες μας ομορφαίνουν τη ζωή. Οπότε, με όποιο τρόπο, μπορεί να την ευχαριστήσεις. Συμφωνώ μαζί σου, και η γυναίκα πρέπει να τιμάει τον άντρα και ο άντρας τη γυναίκα, και αυτό πια ο πολύ φεμινισμός νομίζω ότι ευνοχίσε τους άντρες και φτάσαμε όπου φτάσαμε, και καλό είναι, δηλαδή εγώ μερικά πράγματα είμαι λίγο της παλιάς σχολής, εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω έναν άντρα με μια σφουγγαρίστρα να σφουγγαρίζει. Εντάξει, έχουν χαθεί κάποια πράγματα. Δεν μπορώ, δεν. Κοίτα, όταν συζείς μια γυναίκα... να πλύνει τα πιάτα, ναι. Όταν να συζείς... να μαζεύσει, ναι. Όταν... αλλά να τον δω να σφουγγαρίζει, δεν μου κάνει κλικ. Για μένα, πιο εύκολο να σφουγγαρίζω όταν πλύνει τα πιάτα, ναι. Να σου πει την αλήθεια. Βέβαια, αυτό όταν... μου είπε και ο θείος μου, βάζω, μου λέει το ρομποτάκι και τα... Λοιπόν, και εγώ που έχω μείνει και μόνος μου, είτε έχω συζήσει, όταν συζούσα, όταν η κοπέλα, η πάμα, δούλευε και εγώ δουλεύω, πρέπει να βοηθήσεις σπίτι. Τι αν το θα γεμίσει αράχνες. Ναι. Μα φαντασκούλη και να... να το κάνεις μισό-μισό, ας πούμε, να πεις, αναλαμβάνω τα σκουπίδια, βάζω τα πλυντήρια, μπορώ να πλύνω τα πιάτα, θα κάνω αν το έχει με τη μαγειρική. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου ήταν καλός μάγειρας. Εντάξει, τον είχα μόνο μαγείρεμα και σκουπίδια και πιάτα. Αυτά τα τρία πράγματα έκανε.
Τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν τον άφηνα να μου κάνει. Εντάξει, και τι άλλο να κάνει. Αυτά τα τρέχει και αρκετά ήταν. Και να ασχοληθεί με τα λουλούδια στον κήπο. Εντάξει τώρα, τις γλάστες. Όταν σου είπα, μένεις μαζί με μια γυναίκα και δουλεύετε. Καλά, δεν το συζητάω ότι ενδεχόμουν να έχουν παιδιά. Εκεί δεν τώρα εκεί... θα πρέπει να αναλάβει να πηγαίνουν τα παιδιά από εδώ, να πηγαίνουν τα παιδιά. Το βλέπω από φίλους μου που έχουν παιδιά. Πώς μοιράζουν τους χρόνους της καθημερινότητας. Κοίταξε να δεις, εμένα ο αδερφός μου με τη γυναίκα του δεν θα κάνει τίποτα άλλο, αλλά το μαγείρεμα το κάνει εκείνος. Τα ψώνια έξω τα κάνει εκείνος. Δεν είναι κακό να σέβεσαι. Τα παιδιά, ξέρω εγώ, τη μικρή, από εδώ, από εκεί, γυμναστήρια, σχολεία, φροντιστήρια, τα κάνει εκείνος. Δεν είναι κακό να σέβεσαι το χώρο που κατοικείς και συζείς. Εντάξει. Αλλά... Τώρα, αλλά να δω τον άντρα να μου πλένει στη σκάφη ή να μου σφουγγάρει, δεν μπορώ ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που έχουν μέτρο. Πώς να σου το πω. Ναι, μοιράζουμε τις δουλειές και εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Δεν θα ξαναλαχαίρε αυτό να κάθεται στην καρέκλα να το ρουτάξει όλα έτοιμα γιατί πήγε στη δουλειά και σχολείο στο μεσημέρι. Το σωστό είναι, Ολυμπία μου, να υπάρχει σεβασμός στο ζευγάρι. Μπράβο, να υπάρχει σεβασμός. Αλλά δεν θα τον ευνουχήσω και όλο να τον βάλω να μου κρεμάει κουρτίνες. Νομίζω ότι δεν θα το κάνει και καλά. Συγγνώμη. Αν είναι 3 μέτρα όμως θα το κάνει. Εγώ σπίτι μου είναι ψηλά οι κουρτίνες. Θα βάλω τη μάνα μου να ανέβει. Εσύ θα τις κάνεις, ναι. Και εγώ εσένα τα βάζα. Συμφωνώ. Δέχομαι πρόταση. Πρόταση για τις κουρτίνες, ωραία. Ναι. Γιατί χρειάζομαι έναν ψηλό άνθρωπο να ανέβω στο πατάρι. Να διάσω όλο το πατάρι γιατί έχει πέσει. Από τη θεία πάνω έχει γίνει υγρασία. Και έχει πέσει το ταβάνι. Ωραία. Η θεία έχει πληρώσει το μάστορα όμως, επειδή ήταν η δικιά της υγρασία για να το φτιάξει. Και μου λέει ο μάστορας, άδεια στο πατάρι. Άρα για να το αδειάσω το πατάρι, δεν μπορώ να είμαι μόνη μου. Κοίτα, πρέπει να είναι άλλος ένας άνθρωπος. Κάθε ράχνη θα έχει ποσοστό. Εγώ να ανέβω πάνω, γιατί... δεν έχει ράχνη στο δεν πατάρι. Έχει μαζέψει και από την υγρασία. Δεν ξέρω, λες. Μυρίζει υγρασία όμως το πάνω. Πρέπει να ανέβω εγώ πάνω στο πατάρι και να είμαι κάποιος ψηλός να το δίνω τα πράγματα. Κατάλαβες τώρα. Άρα θα σε φωνάξω να πάρουμε δουλειά. Καλά που μου το πεις. Λοιπόν, ποιο άλλο κομμάτι να παίξουμε. Θέλω να παίξουμε ένα κομμάτι το οποίο... Έκανα... 5 εκατομμύρια, 800.000 ευρώ, δεν είναι τόσο παλιό και το μιλούσε κάθε πεντά. Λέει τι να με ζητάς. Είναι ένα τρυφερό κομμάτι. Και μετά θα παίξουμε ένα κομμάτι, πιο μετά, χωρισμού που είχα από κάποτε. Που λάψα. Τώρα το κορίτσι σου... Θα αφιερώσουμε κάτι. Είμαι ελεύθερος. Α, να ακουστεί αυτό παρακαλώ για τις κοπαλιές. Γιατί είναι και ωραίο παιδί, παιδιά, γιατί είσαι ελεύθερος, το ξέρω της ελεύθερος. Δεν θα σας πάω διπλωματικά, δεν βρίσκω αυτό που θέλω. Πολύ απλά. Και δεν έχω και χρόνο. Σου έδωσα τα πάντα σώμα και ψυχή, μια αγάπη που αντέχει σε ό,τι κι αν συμβεί. Επένδυσα σε σένα όλα τα πάθη που κρύβει ένα κορμί. Μα συμμαρνήθηκες ένα πρωί, κάψες πόνο μια εικόνα θλιβερή. Μα τα μετάνιωσες, άρχισε η φύγη. Θα με ζητάς, μα πουθενά δεν θα με βρεις. Δεν είμαι θύμα της στιγμής. Αγάπη σου δώσα όσο άλλος κανείς. Θα να ζητάς, σκηνές που ζήσαμε μαζί. Μόνοι θα κλαις μες στη βροχή. Ο κύκλος έκλεισε για μας τόσο νωρίς. Σου έδωσα πάντα καρδιά και στοργή. Όσα νιώθει όταν μπροστά σου βρέθει. Αρνήθηκα
Σε σένα όλα τα λάθη που φέρνει η ζωή. Μα εσύ με πρόδωσες με ένα φιλί. Κάψες πόνο, μια εικόνα θλιβερή. Μα τα μετάνιωσες, άρχισε η φύγη. Θα με ζητάς, μα πουθενά δε θα με βρεις. Δεν είμαι θύμα της στιγμής. Αγάπη σου τόσα όσο άλλος κανείς. Θα αναζητάς σκηνές που ζήσαμε μαζί. Μόνοι θα κλαις μες στη βροχή. Ο κύκλος έκλεισε για μας τόσο νόλι. Εντάξει, δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο κλιπ, καλό είναι στο YouTube να τα πατήσετε. Αλέξανδρος Μαυρίδης, το θα με ζητάς και το είσαι όμορφη και τα δύο βίντεο είναι πάρα πολύ ωραία, ωραία σκηνοθεσία, ωραία τα μοντέλα που συμμετέχουν. Λοιπόν, να πω για το θα με ζητάς, ευχαριστώ τον κύριο Πατάνα Μιχάλη που έχει την εταιρεία nightstories.gr και το που μελήθηκε το βίντεο κλιπ και το γυρίσαμε στο Ναύπλιο. Και τη Ζαρίνα να ευχαριστήσω το μοντέλο 2 μέτρα γυναίκα που ήρθε και πλαισίωσε το βιντεοκλίπ μου και το έκανε όμορφο. Έτσι. Αυτό είναι να έχεις ευγνωμοσύνη και να έχεις και ταπεινότητα. Εγώ αυτό ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι, όχι επίσης μου κάνουν εμένα κάποια καλή, δεν είναι καλή. Είναι κάποια συνεργασία την οποία εκτιμάω και τους εκτιμάω σαν ανθρώπους πρώτα απ' όλα. Δεν είναι το θέμα το ότι θα κάνουν κάποια δουλειά ή να το πω και λίγο πιο χήμα. Ή θα μου κάνουν κάποια καλύτερη τιμή για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στον ανθρώπων. Γιατί ο Έλληνας από τα αρχαία χρόνια, γιατί μου αρέσει πολύ η ιστορία και η μυθολογία. Πάρα πολύ. Έτσι, παιδί, ωραία, ναι. Το πολεμάγαν οι Πέρσες που είχαν τα χρυσάφια για ένα κλαδί ελιάς, για τον πολιτισμό. Το φιλότιμό του, το ήθος του, το σεβασμό του. Κοίταξε να η λέξη φιλότιμο υπάρχει μόνο στο ελληνικό λεξικό, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο λεξικό. Φιλότιμο τι σημαίνει, ότι έχει συνείδηση, ότι είναι πιο έντονη η συνείδησή σου, ότι αυτό, ότι έχει συνείδηση. Αυτό σημαίνει φιλότιμο. Ότι η συνείδησή σου σου μιλάει. Ναι, δεν είναι θέμα, βέβαια, δεν είναι θέμα ότι ο τόπος που μου γεννηθεί, δεν είμαι εγώ, για πάμε να πω, πολιτικά κάπου να πω ότι μιλάω, γιατί μιλάω πολιτικά. Μιλάω σαν Έλληνας πολίτης. Σαν Έλληνας πολίτης, δυστυχώς έχουμε μια... φτάσει, έχω να σου πω κάτι. Εγώ δεν ανήκω πια σε κανένα κόμμα, γιατί τους συχάθηκα όλους. Λοιπόν, αλλά άμα πεις ότι δεν θες ρε παιδί μου τους μετανάστες που πια έχουν κατακυριεύσει, γιατί να σου πω κάτι, το 2009 που καταρρέψαν, που πτωχεύσαν οι τράπεζες, επειδή δουλεύω σε τέτοια, γιατί πτωχεύσανε, γιατί δίνανε στους Πακιστανούς, στους Παλαιστίνους, στους Αλβανούς για να πάρουν πράσινες κάρτες, δάνεια και μετά αυτοί δεν τα δώσανε ποτέ. Το καταλαβαίνω. Και ούτε τους βρίσκανε, γιατί όλοι λέγονται Αχμέτ, Σαλί, καταλαβαίνεις, όλοι έχουν τα ίδια ονόματα, παίρνεις τον άλλον τηλέφωνο και του λες είσαι ο Αχμέτ Σαλί, σου λέει ναι. Α, σε καλώ από την τράπεζα, γιατί χρωστάς τόσο. Όχι, δεν είμαι εγώ, είμαι ο ξαδερφός του, έχει πάει στην Πακιστάν. Δηλαδή, άντε βρες τώρα, έχει πάει τον Μπαγκλαντέμ, σου λέει. Δηλαδή, δεν μπορείς να τους βρεις. Αυτή ήταν αιτία και πτωχεύσαμε και πέσανε έξω οι τράπεζες. Εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα σε αυτό το θέμα. Εντάξει, υπήρξαν και βέβαια και λαοί. Εγώ έχω γίνει ρατσίστρια και το φωνάζω και δεν με νοιάζει, πείτε με ρατσίστρια, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα σου πω ένα άλλο πράγμα. Έχω γνωρίσει όμως πάρα πολλούς διαφορετικούς λαούς μέσα στην Αθήνα που... Παιδί μου, που... την κουλτούρα έχω να δεις. Εγώ έχω ένα φίλο Παλαιστίνιο, Σύριο, που τα έφτιαξε με μια φίλη μου, αρκετά μικρότερός της, καμιά δεκαετία. Σε πληροφορώ ότι τη στήριξε και στους θανάτους του μπαμπά της και της μαμάς της και στα νοσοκομεία που έτρεχε η κοπέλα και την ίδια την κοπέλα που αφαίρεσε το στήθος. Δεν την έκανε να νιώσει άσχημα, τη στήριξε κτλ. Αυτός ράφτης. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο φουστάνι που μου το έραψε για τα γενέθλιά μου και το έχω ακόμα.
Πολύ ωραία. Και εγώ το outfit που φοράω σήμερα, τα ρούχα που φοράω, μου τα έχει δώσει ένα Σύριο που ψωνίζω στο κέντρο τη Αθήνα ρούχα, που έχει πολύ ωραία ρούχα. Μπράβο, δεν μιλάμε εμεί ότι όλα τα δάχτυλα είναι. Όχι, απλά θέλω να πω ένα άλλο. Είμαστε στην πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου, την πιο όμορφη. Για μένα μου δοθήκαν. Λέει ο πνευματικός μου, ο Χριστόδουλος ο Μπίθας που τον είχε τώρα και η Πειραϊκή Εκκλησία και τον έχασα. Ότι πρέπει να είμαστε κάθε πρωί να ξυπνάμε και να λέμε ευχαριστούμε το Θεό που ζούμε στην Ελλάδα, που έχουμε ειρήνη εδώ και 100 χρόνια, που έχουμε ειρήνη. Ξέρεις ότι 100 χρόνια δεν έχουμε πόλεμο, ενώ όλες αυτές οι χώρες τώρα που συζητάμε έχουν πόλεμο. Ναι, σε αυτό που φτάνεις όμως είναι ότι υπήρξαν και ανθρώποι οι οποίοι ήρθαν από πόλεμο. Σε βάρκες δώσαν όλα τα λεφτά τους για να έρθουν στην Ελλάδα. Μπράβο, ναι. Τώρα, δηλαδή, όταν ήταν εμένα οι αδερφούμενοι συνούσες και ερχόντουσαν οι Σύριοι, και ήταν η κόρη της, η μικρή της αδερφής μου, είχε πάρει τα καινούργια της βρακά και να τα πάει κάτω στο λιμάνι, να τα δώσει τα παιδάκια τα άλλα. Γιατί δίνανε τα ρούχα, βρεγμένοι αυτοί και αυτά με μωρά, με αυτά μου λέει αδερφή μου, πω. Υπήρχαν οικογένειες, καλές οικογένειες. Ναι. Δεν είναι όλοι. Γιατί στον πόλεμο τη Σερβία που είχε γίνει με την Αμερική, στη Λευσίνα είχαν φέρει οικογένειες. Έτσι και στις συνούσες εκεί που είναι η αδερφή μου και εμένα συνέχεια. Είχα γνωρίσει παιδιά εγώ που κατοικούσαν στη Λευσίνα από τον πόλεμο, από Σερβία. Πολύ καλά παιδιά. Αυτό μου λέει και ο γιος μου και ο γιος μου και οι Σέρβοι είναι καλά παιδιά, δεν είναι κακά. Εγώ δεν σου λέω ρε παιδί μου, γιατί συγγνώμη τώρα. Όπως να μιλήσω, να σου πω κάτι άλλο. Τούρκοι. Έχω γνωρίσει Τούρκους. Που είναι καλά παιδιά. Είτε πάω πάνω στη Θράκη, πάνω στη Θράκη που μένουν στη Θράκη, είτε μουσικοί που έχουν έρθει εδώ και στην Ελευσίνα που μένω κατά καιρούς. Είναι λίγο κουλτουριάρικη από όλα. Είναι πολύ πολυπολιτισμική γυναίκα. Έχει κάνει πολλά φεστιβάλ που έχουν έρθει μουσική από διάφορα κράτη της Ευρώπης και της Ανατολής και βρίσκονται μαζί. Έχω παίξει εγώ μαζί, έπαιζα εγώ χήμα ανοιχτά σε μια πλατεία στην παραλία της Ελευσίνας με Τούρκο. Όταν πήγα στη Σμύρνη διακοπές, είχε έρθει, παίζανε, γινόταν μια συναυλία. Και έβλεπα ότι παίζανε ελληνικά κομμάτια στα τουρκικά. Δηλαδή της Αλεξίου κομμάτια, του Νταλάρα κομμάτια και τα παίζανε στα τουρκικά. Και λέγανε και από ποιους συνθέτες είναι και από ποιους τραγουδιστές είναι. Δηλαδή τιμάγανε την Ελλάδα. Έχω δει πάντρεμα ελληνικού και που έχουν κάνει παπάδες μου. Εγώ ξέρω ένα παλικάρι τραγουδιστή, ο οποίος έχει καταγωγή από Θράκη πάνω του Κομωτινή. Άμα τον ακούσει με μουσική ελληνικά που να τα λέει στα τουρκικά. Μα εμείς τα Σμυρναίικα που λέμε είναι από την κουλτούρα την τουρκική αυτά. Από πού τα πήραμε εμείς. Τα Σμυρναίικα έχουν τουρκική μουσική μέσα. Κουλτούρα τουρκική, πώς να το πω. Μεταγενέστερη, γιατί άμα θυμάσαι από τη μυθολογία και γενικά. Εδώ πάμε σχολείο και κάνουμε Ομήρου Λιάδα, έτσι, ναι. Το Ήλιον, η Τρία, πού ήτανε. Και πού βρέθηκε, στην Τουρκία, όχι εδώ. Yeah. Οι Τρωές που ήταν, οι Τροάδες που αναφέρει και ο Κακογιάννης στις ταινίες του που είχε κάνει ο μεγάλος Κακογιάννης, ο μεγάλος σκηνοθέτης που παίζε τεράστια ηθοποιός, αγαπημένη μου Ειρήνη Παπά. Για μένα είναι νούμερο ένα από τις μετά βέβαια, γιατί άμα ξεκινήσουν παλιά Κατράκη και Κούρκουλο, Πρέκα, Φυσούν, Χόρν, όλους αυτούς τους ηθοποιούς, μη λέω Ελένη Ζαφυρίου, όλοι αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί. Πού ήτανε, το ξέρεις τη μεγάλη αγάπη έχουν για την Ελλάδα αρχαίοι ερευνητές που δίνουν λεφτά για να βρουν κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδος. Ποιος ήτανε που έλεγε ότι αν δεν μάθεις ελληνικά, ότι η ελληνική γλώσσα ξυπνάει το μυαλό, περιμένω να σου πω ποιος ήτανε. Ένας φιλόσοφος. Μέχρι να πούμε αυτό, θέλω να πω ότι εμένα μου δοθήκαν ευκαιρίες στον κλάδο τον οποίο δουλεύω σε εργοστάσια και αυτά κάποτε. Από γνωστού μου φύγανε στο εξωτερικό να πάνε να ζήσουν και παίρνανε πάρα πολύ καλά λεφτά με τις οικογένειές τους και ζούνε εκτός Ελλάδος. Εγώ και να έχω να φάω μια φέτα ψωμί με, δεν ξέρω να πω, μην πω το λάδι που έχει γίνει η Λαμπορκίνη, να πω με ένα κομμάτι. Ζαμπόν, ένα κομμάτι τύρι, δεν φεύγω από την Ελλάδα με τίποτα. Δηλαδή. Ψωμί και ελιά που λένε, ναι, ναι. Και εκείνο που αγαπώ. Ναι. Η Ελλάδα μας, δηλαδή, και μόνο που πας στα νησιά, βλέπεις αυτό το γαλάζιο, βλέπεις τα άσπρα σπίτια, πας στα βουνά πάνω
παίρνεις τον καθαρό αέρα. Δηλαδή θεωρώ ότι... Και δεν χρειάζεται να είσαι, όπως λένε κάποιοι, ότι πολιτικά είσαι εθνικιστής για πάμε κάτι τέτοιο. Είμαστε ότι είμαστε ομοφοβικοί, ναι, ότι είμαστε εθνιστικές, ναι, ότι είμαστε θέλω να πω ότι είμαστε γιατί θέλουμε το ορθό. Παιδιά, λίγο να συνέλθουμε και δεν μπορώ και για να σου πω κάτι. Αυτό μου είπε και τα παιδιά μου, δεν και τα ανήψια μου και αυτά. Κακώς ανοίγουμε την τηλεόραση και τα ακούω αυτά που ακούω. Κακώς. Εγώ παρακολουθώ στην τηλεόραση ντοκιμαντέρ για πάμε. Α, ναι. Αλλά όχι στην κρατική τηλεόραση. Όχι. Και το Sky βγάζει για τα ζωάκια. Θα σου πω κάτι και η Βουλή των Ελλήνων βάζει ωραία ντοκιμαντέρ. Εγώ παίρνω και συνδρομητικά που έχουν μέσα ντοκιμαντέρ για να μην διαφημίσω την εταιρεία. Ναι. Γιατί δεν έχω κανένα δικαίωμα. Που έχουν ντοκιμαντέρ μέσα. Μπορεί να μάθει τα πάντα. Ή από το ίντερνετ, όπως κάθεσαι και παίζεις για πάμε με τις πλατφόρμες που είμαστε όλοι γραμμένοι και γραμμένοι, υπάρχουν σημαντικά πράγματα τα οποία μπορεί να μάθεις, πολλά πράγματα που ξεκινήσαμε και που έχουμε καταλήξει. Και πώς οι άνθρωποι που δεν είχαν το τίποτα, δεν είχαν κινητό, δεν είχαν τηλεόραση, δεν είχαν μόνο την επιβίωση, το κανονικό survival, για παράδειγμα να το πω έτσι, πώς κάνανε όλα αυτά που φτιάξανε. Αυτό τώρα με τους παλαιοχριστιανούς που λέει. Θα το συζητήσουμε σε λίγο γι' αυτό, να τελειώσω λίγο. Το ότι γυρνάμε, κοιτάμε το κεφάλι και βλέπουμε την Ακρόπολη. Εγώ το Χαϊδάρι για παράδειγμα που ξεκινά να πάω Αθήνα, βλέπω την Ακρόπολη και το Λυκάβητο, ότι υπάρχουν τόσα εκατομμύρια χρόνια ή στην Ελευσίνα, τα Λευσίνα, όλα αυτά τα αρχαία φτιάχτηκαν από το τίποτα, το μηδέν. Από το μηδέν. Η τεχνοτροπία και το μυαλό και αυτά που δώσαμε σαν τόπο είναι τεράστια να τα μάθει. Δηλαδή αλλάζει ορίζοντα το εγκέφαλο σου που σκέφτεσαι μερικά πράγματα. Έτσι. Για τους παλαιοχριστιανούς το όψαξες, το διάβασες, θέλω. Είδα και πώς μίλησε ο άνθρωπος. Ο οποίος μίλησε μια χαρά. Είναι δικαίωμα του καθενός ανθρώπου να ζήσει όπως θέλει. Ναι, και όμως αυτόν είδες ότι τον πήγανε φυλακή. Και ότι το έχει δικαστήριο γιατί θέλει να ζήσει παλαιοχριστιανός. Δηλαδή, εδώ σε θέλω. Άκου τώρα τι πλασιά έφαγα. Αυτός ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει χωρίς τεχνολογία παρά τη χρησιμοποιεί μόνο γιατί δουλεύει εξ αποστάσεως στο Δήμο και έχει λάπτοπ, εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ανθρωπινό του δικαίωμα να θέλει να ζήσει προϊστορικά. Δεν είναι ανθρωπινό του δικαίωμα να μην θέλει τα παιδιά του να πηγαίνουν στο σχολείο και να ακούνε βομολογίες και να ακούνε αυτά τα πράγματα, τις ομοφιλοφιλίες και αυτά. Και θέλει τα παιδιά του με ασφάλεια να ζουν στο λαγούμι. Ή το bullying. Είναι δικαίωμά του. Δηλαδή αυτού μου δεν είναι δικαίωμα και είναι δικαίωμα σε δύο άντρες να παντρεύονται και να υιοθετούν παιδιά. Αυτά, δηλαδή εκεί να δεις ότι είμαστε τρελοί άνθρωποι. Ποιος σου είπε, ο γιος σου είμαστε τρελοί. Ο γιος σου είπε ότι δεν ανάβει τηλεόραση να δει. Ναι. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Λόγω δεν βλέπω τηλεόραση. Δηλαδή στο εξωτερικό που υπάρχουν φυλές, στην Αμερική, η Αμερική που είναι το νούμερο ένα πλανήτη, μας κάνει κουμάντο όλους. Χωρίς ιστορία. Υπάρχουν κάτι Ινδιάνοι που έχουν μείνει, ναι, πίσω. Χωρίς ιστορία. Η ιστορία τους είναι να τσακώνουν μεταξύ τους. Για πάμε, αυτοί εκεί πώς τους έχουν τους ανθρώπους και δεν τους ενοχλούν. Δηλαδή είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει θέλει. Και εγώ μπορώ να πάρω μια σκηνή και να πάω σε μια παραλία έρημη που δεν πατάει. Και όμως θα σε κλείσουν μέσα για τρελό. Δεν είναι δικό σου ανθρώπινο δικαίωμα. Αλλά το να πάνε υιοθετήσεις ένα παιδάκι είναι δηλαδή κάτι. Τι να πω ρε παιδιά. Τι πει, δηλαδή είμαστε. Που καλά κανείς δεν σκέφτηκε να το κρίνει αυτό, να πει καλά αυτού δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα να ζει στη σπηλιά με τα παιδιά του. Ανθρώπινο του δικαίωμα δεν είναι αυτού να ζει με τα παιδιά του, δικαίωμά του δεν είναι. Και να θέλει να ζει προϊστορικά, έτσι γουστάρει. Και εγώ θέλω να ζω προϊστορικά. Γιατί εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Και εμένα μου έρχεται να τα παρατήσω όλα και να πάρω μια σκηνή και να ζω σαν τους, να ξαναγυρίσω στους αυτούς. Πες το. Δηλαδή φυσιολογικό είναι. Στους χίπηδες, και έτσι. Δηλαδή φυσιολογικό είναι ότι αφήνουν τους ανθρώπους άστεγους που μένουν στον δρόμο. Είναι πιο φυσιολογικό. Αλλά δεν θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, εδώ θα μείνει. Οπότε, καλό είναι άμα με ακούνε όλοι όσοι με ακούνε και όσοι μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους στην εκπομπή. Να πω συγχαρητήρια στον Μπούλια που δεν φοβήθηκε να μιλήσει. Να πω συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που ανοίξαν στο Σαμαρά. Σε αυτούς που ανοίξανε στο Κουκουέ, σε όλους αυτούς που δεν φοβηθήκανε, στο Νίκη, στη Ρωμιοσύνη, σε όλους αυτούς που ανοίξαν τα στόματά τους και δεν φοβηθήκανε να πούνε την αλήθεια τους και μπράβο τους, γιατί να σου πω κάτι ο Κούγιας, πιστεύω ότι είναι νεοδημοκράτης, ωραία. Δεν ξέρω τι είναι, δεν ασχολούμαι. Νομίζω ότι ναι, και όμως τόλμησε και μίλησε. Και μπράβο του.
Δεν ξέρω. Και είπε τα φάουλ και σου λέει, εγώ λέει, δεν είμαι, λέει, είμαι ποινικολόγος και εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, δηλαδή να κάνω κάποια μήνυση και αυτά, αλλά τα φάουλ, λέει, της Προέδρου είναι μεγάλα. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Δηλαδή, η Πρόεδρος της Βουλής, αντί να κοιτάξει τους πολλούς, κοίταξε τους λίγους, τη μειοψηφία. Εδώ φτάνουμε σε κάτι που σου είπα λίγο πιο πριν. Καμία δημοκρατία. Καμία δημοκρατία. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο ότι καλό είναι εμείς οι πολίτες, γιατί πολλοί κόσμος έχει και παράπονα. Ρε παιδιά, πραγματικά το λέω μέσα στην καρδιά μου και το ξέρετε πόσο χαβαλέ κάνω όσοι με ακούτε, πόσο γέλιο ρίχνουμε, αλλά σοβαρά. Βοήθα ρε το διπλάνο σου. Αφήστε τα εγώ, αφήστε τους εγωισμούς. Εμείς μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε το κόσμο καλύτερο όσο μπορούμε, σαν ανθρώποι. Ναι, μα όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο και δεν κοιτάμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Αυτό. Δεν κοιτάμε, πρώτα πρέπει να αλλάξω εγώ και μετά θα αλλάξω τον κόσμο. Ωραία, θες να πω ένα παράδειγμα, δεν θέλω να νιώθω κακός τώρα, αλλά δεν πρέπει βασικά όταν θα κάνουμε εκπομπή. Εγώ, λόγω κίνησης, σου είπα ότι ήρθα με το μετρό. Στο μετρό μπήκε ένας άνθρωπος μέσα. Πραγματικά δεν το λέω για μένα να φανώ εγώ καλός. Να μου. Λοιπόν, πλάκα μου. Το λέω για την οτροπία. Όταν έκατσα εγώ δίπλα στο μετρό με ένα κύριο έτσι σοβαρό, έτσι καλοντημένο με τη γυναίκα του ή ένα άλλο κύριο δίπλα, με κοιτάγανε λες και ήμουνα ζόμπι. Λοιπόν, μπαίνει ένας άνθρωπος και πουλάει στυλούς και λέει το παιδί του είναι άρρωστο. Εσείς που είστε καλή κοινωνία, δεν μπορεί να βγάλετε 50 cents ή 1 ευρώ να δώσετε. Εγώ θα το δώσω με την καρδιά μου. Δεν το δίνω μόνο στους ανθρώπους που είναι τοξικομανείς. Δεν δίνω μόνο στους τοξικομανείς γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να κάνουν κακό. Προτιμώ να μου πείτε να του πάρουμε την όπτα. Δεν δίνω στον τοξικομανή γιατί την ώρα της χαρμάνας του πονάει τόσο πολύ και υποφέρει που τον λυπάμαι και δεν πονάει, δεν είναι. Προτιμώ να τον πάρω που μου λέει να φάω κάτι να. Ναι, εντάξει, άμα μου ζητήσει φαγητό, να του δώσω φαγητό. Όπως και να έχει. Ναι. Μπορούμε να γίνουμε. Αλλά. Όχι. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αλλά ανάλογα ποιο είναι τοξικομανής. Ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι τοξικομανής και να μην του δώσω. Ναι. Μπορεί να είναι τοξικομανής, είναι ανάλογα και το κλικ που θα μου κάνει. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, παλιά οι γονείς μας. Που δεν είχαν αυτά τα λεφτά, δηλαδή είχαν λεφτά, δεν είχαν την ελευθερία τους. Εγώ θυμάμαι να ακούω από συγγενείς μου ότι κοιμόντουσαν με ανοιχτή την πόρτα. Δεν κλειδώνανε, που λέει ο λόγος. Πώς τα βγάζαν πέρα. Με τη φίλη μου, με μια φίλη μου, τώρα μιλώ και το όνομά της, πηγαίναμε, πιτσιρίκια τώρα, πηγαίναμε, ήμασταν 16-17 χρονών. Και σταματάγαμε εδώ στην Αφιθέα, κάναμε το στόπ, καλά τότε δεν ήταν πολυκατοικίες. Και μας λέγανε πού πάτε, παραλία να πιούμε ποτό. Α, και γινόμασταν όλοι μια παρέα και πηγαίναμε Ρωμαίο, πηγαίναμε στα κλαμπ. Ούτε πειράζει ένα στον άλλο. Κάναμε τη γνωριμία, κάναμε το καμάκι, μας γυρνάγανε σπίτια μας, ούτε να μας βατέψουνε, ούτε να μας σκοτώσουνε, ούτε τίποτα. Και γινόντουσαν ωραίες παρέες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, συγγνώμη, λέμε όλοι, δεν υπάρχουν λεφτά. Πηγαίναμε σε ένα κλαμπ και γνώριζες ένα μια παρέα και φεύγες μετά μαζί με την παρέα και πήγαινε σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί. Ωραία, καλά. Δεν υπήρχε φόβος. Ολυμπία, έχω κάποιο λάθος, γιατί. Καλά δεν λέμε όλοι, υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν λεφτά. Βοηθήστε, γίνετε ένα όλοι. Αφήστε τις κακίες, παιδιά. Είμαστε. Μιλάς στον άνθρωπο που το πιστεύει αυτό. Και εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Εμένα αυτό το μοτό μου. Να είμαστε όλοι, να κάνουμε ό,τι αγαπάμε και να περνάμε όλοι καλά. Μπορούμε. Ναι, ένας από τους στόχους μου εμένα είναι αυτό, να κάνω περισσότερο εθελοντισμό, προσφορά για τον συνάνθρωπο και όσο μπορώ να βοηθάω περισσότερο. Το θέμα, αυτό που σου είπα πιο απλά, να περνάμε ωραία εμείς, σαν οντότητα, δηλαδή σαν Ολυμπία, εσύ σαν Αλέξανδρος, και αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου το δίπλα τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα, να τον βοηθήσουμε, όχι να τον κοροϊδέψουμε, ούτε να τον χλεβάσουμε. Αλλά κάνεις πλάκα με τους φίλους σου, να είμαστε όλοι καλά. Γι' αυτό και εγώ σου είπα πριν για τη μουσική, ότι η μουσική για μένα είναι η αγάπη, είναι η καψούρα μου, είναι η ζωή μου. Ενώνει τον κόσμο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική ενώνει τον κόσμο και το έχουμε δει αυτό και όπως είπες και πριν, πόσες έβλεπα στην ΕΡΤ, ποια ήταν πάλι η υποφυλή, ήταν που είχε συνεργαστεί. Τόσο μεγάλοι τραγουδίστες που έχουν συνεργαστεί με Ινδούς,
μουσικούς, με Ισπανούς. Δηλαδή και βγαίνουν πολύ ωραία αποτελέσματα. Πώς παντρεύονται. Ή εμείς που την άλλη φορά κάναμε ένα φεστιβάλ, είχα πάει στην Πάτμο και παντρεύανε την Ποντιακιά με, τη θηλυκιά, με την Κρητική Αλίρα. Τι ωραία που ήταν. Εγώ θα σου πω κάτι. Δηλαδή όλα αυτά τα παντρεύω. Κάτι πιο απλό. Η μουσική δεν ενώνει τον κόσμο. Μου πες να είσαι στο καραόκε και το παιδιό το οποίο πηγαίνω, που είναι σχεδόν όλα τα παιδιά που κάνουν καραόκε στην Αθήνα τα γνωρίζω. Και προσπαθώ να πηγαίνω σε όλους και να συμβάλλω σαν τιμή προς το μέρος τους και να τους βοηθήσω σε αυτό που κάνουν με όσο μπορώ κι εγώ να τους βοηθήσω. Να δεις τα παιδιά άμα έρθει εκεί, όλη μία παρέα. Πόσο όλοι. Να σου δώσω τον φαν μου, ξέρεις. Πόσο ωραία είναι να είμαστε όλοι μία παρέα, να περνάμε όμορφα. Αυτό μετράει. Η ζωή είναι μικρή. Πότε έγινα 50 δεν το πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, και πρέπει να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή της ζωής μας και όταν κάνεις προσφορά, εγώ δηλαδή με την προσφορά χαίρομαι. Νομίζω ότι καταποκάνω. Και λέει πρέπει να δούμε, να λέμε και ευχαριστώ στον άνθρωπο που προσφέρουμε γιατί μας δίνει την ικανοποίηση να του προσφέρουμε. Άρα εμείς πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Δηλαδή, αν εγώ βοηθήσω εσένα, ναι, και νιώσω, επειδή νιώθω καλά που σε βοηθώ, πρέπει να σου πω και ευχαριστώ. Γιατί υπάρχει εσύ και σε βοηθάω. Το λέει και η θρησκεία μας αυτό. Ναι. Μπράβο. Το λέει και η θρησκεία μας. Πιστεύει. Και βέβαια. Μπράβο, εγώ, να σου πω κάτι. Ο καθένας έχει το δικό του πιστεύω πως το έχει δει το έργο. Εγώ δόξα στον Θεό, ο Θεός, τον ευχαριστώ για όλα και έχω δει πράγματα την ώρα που τα ζήτησα, όχι πράγματα να ζητήσω κάτι για υλικά αγαθά, κατάλαβα την ώρα, για καλοπρεπισμό δικού μου. Υγεία, βοήθεια σε συγγενείς. Το είδα. Εγώ έχω δει πάλι πάρα πολύ και εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και δώρα μου κάνει πολλά. Και νιώθω και τύψεις γιατί την Κυριακή ήμουνα σε ένα χώρο που όπως πήγαινα να κοινωνήσω μου λέει μια κυρία «Αχ μωρέ χρειαζόμαστε χέρια για την παράκληση» και εγώ είχα ζει επειδή ήθελα να πω να πιω τον καφέ μου δεν είπα ναι να βοηθήσω και μετά νιώθα τύψεις ενώ μπορούσα να κάτσω μια ώρα να βοηθήσω για την παράκληση. Το πιστεύεις ότι τρεις μέρες τώρα το σκέφτομαι συνέχεια. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί να μου φύγει σαν εξομολόγηση. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, πως εκείνη την ώρα η Παναγίτσα, γιατί ήταν η τιμία ζώνη. Λέω, μήπως η Παναγίτσα ήθελε να βοηθήσω και εγώ είπα όχι. Γίνονται πράγματα. Δεν μπορώ να πω την προηγούμενη φορά πήγα κάπου και τι ένιωσα για τη θρησκεία και για κάποιον Άγιο. Θέλω... τον Άγιο. Για τον Άγιο Παΐσιο. Εμένα προστάτης μου από, μικρός, από μικρό παιδί έλεγα τον Άγιο Αντώνιο όταν είμαι παιδί από μόνος μου, γίνει από μέσα μου. Όταν έπεφτα κάτω έλεγα Άγιο μου Αντώνιο, μου το λέγα, οι γονείς μου το λέγανε, το θυμάμαι και εγώ σαν παιδί. Ο Άγιος Αντώνιος είναι προστάτης μου, αλλά όλοι Άγιοι. Όλοι μας προσέχουν, ναι. Όλοι είναι κοντά μας. Αλλά υπάρχουν στιγμές που νιώθεις πράγματα. Εγώ μιλάω για μένα, δεν μπορώ να πω για κάθε άνθρωπο. Και εγώ έχω νιώσει και έχω δει και δώρα και το ένα και το άλλο και ειδικά όταν προσεύχομαι για άλλους. Είναι φοβερό, γίνονται ό,τι προσευχηθώ για τους άλλους γίνεται. Ειδικά όταν προσεύχομαι για τους άλλους όλα γίνονται. Είναι και καμιά φορά, κοίταξε να σε εμείς μπορούμε να ζητάμε πράγματα και ο Θεός να μην μας τα δίνει. Δηλαδή εγώ να λέω, α Θεέ μου θέλω να παντρευτώ το δεν ξέρω ποιον. Και να μην στο κάνει ο Θεός, γιατί εκείνος βλέπει κάτι που εμείς δεν το βλέπουμε. Και βέβαια, ο Θεός πάντα είναι δίπλα μας. Εκείνος κάτι ξέρει παραπάνω. Πάντα μαζί μας. Τέλος πάντων, η αδερφή μου όταν παντρεύτηκα, όταν είχα γνωρίσει τον άντρα μου, είδε την Παναγία στον ύπνο της και της είπε «Η μακριά η Ολυμπία από αυτόν τον άνθρωπο» και εντάξει. Θέλω να σου πω ότι μας ειδοποιούν για όλα, εμείς είμαστε... Ναι, εγώ τώρα που νιώθω τύψεις που δεν βοήθησα την Κυριακή, πώς θα μου φύγει αυτό. Θα πας στην άλλη Κυριακή να βοηθήσεις. Μα δεν θα είμαι εκεί πάλι. Κάποια στιγμή θα πας. Απλά τα πράγματα. Κάποια άλλη στιγμή. Να βάλουμε ένα κομμάτι χωρισμού που είναι από τα πιο μπατραγωγή. Θα βάλουμε αυτό το κομμάτι και αν έχεις και ένα άλλο, γιατί μετά πρέπει να κλείσουμε, γιατί πέρασε η ώρα και έχει μετά κάποιος άλλος εκπομπή και θέλω να βγάλουμε και δύο φωτογραφίες. Ωραία, θα βάλουμε το μόλις το διάλεξες. Να φύγεις μακριά. Είναι εκεί δίπλα έτοιμο. Είναι αριστερά σου το παραθυράκι, αριστερά πάνω στο βίντεο.
σε ξανά. Να μου ζητήσεις κάτι απ' τα παλιά. Έρχεσαι την πόρτα μου χτυπάς. Κάποτε είχες πει θα σ' αγαπώ παντοτινά. Κι όταν φτάνω στο σημείο το αδείο να σου πω, μου λες για στάσου ένα λεπτό. Απ' την άλλη εσύ μου λες κι όσα ζήσαμε στο χτες, κι όσα φύγανε και πίσω δεν γυρνάνε. Απ' την άλλη μη μου λες, νιώθεις τύψεις και ενοχές, αφού μόνη σου το διάλεξες να σε. Να μου ξυπνήσεις αισθήματα γρυφά. Έχεσαι θλιμμένη, με ζητάς. Κάποτε είχες πει εγώ κι εσύ για μια ζωή. Κι όταν φτάνω στο σημείο το αδείο να σου πω, μου λες για στάσου ένα λεπτό. Απ' την άλλη εσύ μου λες κι όσα ζήσαμε στο χτες, κι όσα φύγανε και πίσω δεν γυρνάνε. Απ' την άλλη μη μου λες, νιώθεις τύψεις και ενοχές, αφού μόνη σου το διάλεξες να σε. Ζήσαμε στο χτες, για όσα φύγανε και πίσω δεν γυρνάνε. Απ' την άλλη μη μου λες, νιώθεις τύψεις και ενοχές, αφού μόνη σου το διάλεξες να σε.
σε θέλω δαγόνια σε επανάσταση. Να γίνει το ερώτα μας η ανάσταση. Απόψε θέλω μία ξεφρένη παράσταση. Τη νύχτα αυτή να περάσουμε σε άλλη διαστάση. Για πάμε καρδιά μου κι τα αστέρια πιο ψηλά. Στη νύχτα, στη νύχτα να βάλουμε φωτιά. Για πάμε απόψε θα γίνει πανικός. Στον έρωτα σου νιώθω σαν Θεός. Για πάμε καρδιά μου κι τα αστέρια πιο ψηλά. Στη νύχτα, στη νύχτα να βάλουμε φωτιά. Για πάμε απόψε θα γίνει πανικός. Στον έρωτα σου νιώθω σαν Θεός. Για πάμε καρδιά μου κι τα αστέρια πιο ψηλά. Στη νύχτα, στη νύχτα να βάλω. Για πάμε καρδιά μου κι τα αστέρια πιο ψηλά. Στη νύχτα, στη νύχτα να βάλουμε φωτιά. Για πάμε απόψε θα γίνει πανικός. Στον έρωτα σου νιώθω σαν Θεός. Ανακούφιση από... Αλέξανδρος Μαυρίδης, συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής. Λοιπόν, την Παρασκευή παίζουνε ζωντανά τα γλυκά μου τα παιδιά που είχε έρθει εδώ πέρα και ο Λάς, καλεσμένος μου, την προηγούμενη εβδομάδα, όχι την προηγούμενη... Την πιο προηγούμενη, γιατί του Άγιου Βαλεντίνου δεν έκανα. Και έχουνε την Παρασκευή online τα δικά σου παιδιά. Τα δικά σου παιδιά την Παρασκευή έχουνε ζωντανό. Κάτσε να βρω όμως την πρόσκληση για να τη διαβάσω. Ρε παιδιά, πού είναι? Και μου αρέσει που λέω να τα έχω να τα διαβάσω. Μας προσκαλούν λοιπόν το συγκρότημα τα δικά σου παιδιά στο online που μας είχαν πει ότι θα γίνει. Στο ψηρί είναι νομίζω. Πού είμαι τώρα, συγγνώμη κιόλας. Έλα. Να το. Ο Μάριος ο Δημητρόπουλος και δεν μου ανοίγει αφίσα. Δεν έχει ίντερνετ. Έχει, αλλά δεν ξέρω, δεν ανοίγουν οι αφίσες. Ανάτινα, άνοιξε. Λοιπόν, την Παρασκευή στο live διαβάζεις, μπορείς να διαβάσεις εδώ γιατί εγώ δεν το βλέπω καλά. Είναι την Παρασκευή στο live, που είναι, σε ποιο μέρος το διαβάζεις, γιατί δεν ανοίγει η φωτογραφία. Δεν ανοίγει η φωτογραφία, πώς να το διαβάζεις έτσι. Στο Φάουστ. Στο Φάουστ, μπράβο, στο ψηρί. Στο Φάουστ, την Παρασκευή, τα δικά σου παιδιά έχουν το ζωντανό τους. Και έχουν και guest star, Νάνση Ολιβέιρα. Α, ωραία. Λοιπόν, ώρα ανάρξης, 9:30. Να είμαστε... Να είμαστε καλά, να πάμε εκεί. Συνόμαστε και πάμε, ε? Ωραία. Why not, γιατί όχι. Χαρά. Τα παιδιά παίζουν ροκ, ελληνικό... Όλες οι μουσικές είναι καλές. Έχω περάσει από αυτό το στάδιο, οπότε... Μπράβο, είναι και πολύ καλή. Κατά καιρούς λέω και κομμάτια ελληνικά ροκ, γιατί μου αρέσουν. Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, άρα την Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάουστ, στο Ψηρή, τα δικά σου παιδιά μας περιμένουν, 9.30 ώρα. Την Κυριακή, 6 ώρα, απέναντι από τη Μητρόπολη Αθηνών, μαζεύονται οι ποιητές και είναι η ανθολογία ποιήσης, που γίνεται εδώ και 35 χρόνια. Μην ξεχαστείτε να είστε εκεί. Και εμείς βάζουμε τώρα το... Θα πάμε στο κομμάτι, σε ένα κομμάτι rap, Tei Do, Tei Pavla Do, στα λατινικά. Tei. Έτσι. Κάτσε εδώ θα μου βγει. Όχι. Πήγαινε στο βίντεο του με τον Πανταζόπουλο Μάστερ. Εκεί. Λοιπόν, κατέβα εκεί, κατέβα εκεί. Όχι εκεί. Κατέβα εκεί που είναι το Πανταζόπουλου. Εδώ, μπες στο κανάλι μου. Στο κανάλι. Στο κανάλι κάτω που είναι το στρογγυλό. Εκεί. Μπες στα βίντεο. Βίντεο. Ναι, από εδώ έπρεπε την αρχή να τα παίζω. Να μην τρανιέμαι. Το πορτοκαλί εκεί. Κάτω. Όχι, το κάτω, το κάτω άλλο. Αυτό είναι από live. Ναι, αυτό. Ωραία. Αλήθεια είναι αλήθεια, ότι σε θέλω πάρα πολύ. Με μια μάτια σου με έχεις στάσει στον ουρανό, δεν πατάω τη γη. Αλήθεια είναι αλήθεια, ότι σε θέλω πάρα πολύ. Με ένα φιλί σου με έχεις κάψει, έχω εντελώς τρελαθεί. Δίπλα στο βίντεο δεν έχει κάποια παραθυράκια. Εδώ. Ναι, ναι, πάντα αυτό. Παίζει αυτό. Πώς γίνεται να παίζει. Θέλω να είμαι μαζί σου. Όλο το βράδυ να είμαι μαζί σου. Να χαϊδεύω το γυμνό κορμί σου. Φωτιά να παίρνω από το καυτό φιλί σου. Θέλω να με μαζί σου. Γιατί? Σαν να το ξέρεις. Δεν ξέρω, κάτι έπαθε τώρα και δεν ακούγεται. Δεν ξέρω. Πώς γίνεται, βίντεο ή τι? Επειδή άκου τι γίνεται. Κάτι παθαίνει το ίντερνετ και το βλέπω εγώ τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν πειράζει, αλλά μιλήσουμε και να χαιρετηθούμε. Ναι, μπράβο. Είχες δίκιο ότι δεν θέλεις να τα ακούσουμε. Δεν ξέρω τι παθαίνει το ίντερνετ. Μας έχει το ματιάσαμε το ίντερνετ, ε. Είναι για να ξανάρθεις να κάνουμε εκπομπή. Που ναι. Τότε θα βάλουμε τα ραπ. Είναι θα ο πρώτο... μου φέρεις και το φίλο μας από τον νέο κόσμο και θα έρθετε μαζί. Βασικά θα φέρω όσοι έχω κάνει featuring ραπ σε κομμάτι που έχω γράψει. Ωραία. Και θα το κάνουμε έτσι. Θα παίξουμε τα ραπ τα δικά μου κομμάτια. Μπράβο. Και μπορούμε να παίξουμε περισσότερα κομμάτια. Ωραία, τέλεια. Ναι. Και θα φέρω και τα παιδιά που κάνει featuring, δηλαδή συνεργασία. Ωραία. Μαζί. Ωραία. Και θα γίνουμε μια ολόκληρη παρέα. Ναι. Μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ, γιατί να πω ότι ο Αλέξανδρος ήρθε από την Ελευσίνα εδώ. Και αυτά τα παιδιά εγώ τα τιμάω. Όπως και ένας άλλος τραγουδιστής πάλι ήρθε από τη Ραφίνα. Και εγώ αυτό το σέβομαι και το εκτιμάω. Γιατί κάνετε κόπο και υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή... Είναι ωραίο να έχεις ταπεινότητα, γιατί όταν έχεις ταπεινότητα πας και μπροστά, ενώ κάποιοι που το παίζουν θα μείνουν πίσω. Εγώ θα... Και να πω και ένα άλλο. Θα πω κάτι και ξέρω εγώ γιατί το λέω. Θα προσέξεις τη ζωή σου, στο λέω έτσι. Εγώ τώρα κάνω μια σχέση με έναν άνθρωπο που και αυτός μπορεί να ασχολείται με καλλιτεχνικά. Ναι, ναι. Καμιά φορά όταν ασχολείται και ο σύντροφος με καλλιτεχνικά μπορεί να υπάρχει ένας ανταγωνισμός και να θέλουν να... Και, δηλαδή
Για να προωθηθώ εγώ, να καλύβω εσένα ή να πατάω πάνω σε εσένα για να προωθώ, κατάλαβες, για να ανέβω εγώ. Και υπάρχει και στα ζευγάρια αυτός ο ανταγωνισμός. Και το βλέπω αυτό και καμιά φορά βλέπεις ανθρώπους που έχουν ταλέντο και επειδή δίπλα τους έχουν έναν άνθρωπο που τους ανταγωνίζεται, να τους τρώει την ενέργεια, και αυτοί να μην το καταλαβαίνουν, και την ενέργεια και την εξέλιξή τους. Και αυτοί να μην το καταλαβαίνουν αυτό. Το είδαμε αυτό όπως να σου κάνει κακό ο σύντροφος. Είχε έρθει ένας ποιητής εδώ και η κοπέλα του τον προωθεί. Η κοπέλα του όμως με τον τρόπο που τον προωθεί, εν τέλει του έχει κάνει κακό του ποιητή. Γιατί αυτή έχει τσακωθεί με όλους τους ποιητές τους άλλους για να προωθήσει τον άνθρωπό της. Αυτό είναι λάθος τρόπος. Αυτό είναι πολύ λάθος. Έχει φτιάξει ψεύτικα προφίλ και αυτό, άκου τώρα, τι έχει κάνει. Να το πω αυτό γιατί, δηλαδή τα έχω δει όλα πια. Πάει και φτιάχνει αυτή ψεύτικο προφίλ, αντρικό. Και μου στέλνει μήνυμα. Είδατε την τάδε, δεν λέω το όνομα, που προωθεί τον δικό της, τον ποιητή. Καλά, τι είναι αυτή και τον προωθεί τόσο πολύ. Κοιμάται με τους γλύφοι, τους σπόνσορες και τέτοια. Και είναι τόσο όμορφη κοπέλα και αυτός και υποτίθεται αυτό το προφίλ τώρα κοινοποιεί και κατηγορεί αυτήν συνέχεια. Για να μάθει τι είναι οι άλλες. Αρνητική διαφήμιση. Ναι. Απαντάω εγώ σε μήνυμα ότι κύριε, πώς μιλάς έτσι για την κοπέλα αυτή. Η κοπέλα πρώτα απ' όλα αυτή δεν είναι όμορφη για να... λες ότι κάνει αυτή τη βρωμιά και ότι γλύφει στο κάτω, δηλαδή αυτή αυτοποκαλείται ότι είναι πόρνη και ότι προωθεί τον δικό της με το ότι κοιμάται με παραγωγούς. Δηλαδή μόνη της βγάζει τα μάτια, δηλαδή χαζή γυναίκα, αυτό που έχει κάνει χαζομάρα. Εγώ έχω καταλάβει το μεταξύ ότι είναι τέτοιο και απαντάω και λέω, πώς την προσβάλλετε, λέω, και λέτε ότι η κοπέλα αυτή κοιμάται με τους σπόνσορες. Δεν ίσχυε, σε μήνυμα τώρα προσωπικό. Και παίρνει αυτό το μήνυμα ο ποιητής και μου το στέλνει. Και με μπλοκάρει μετά. Που τους έχω φέρει εδώ που με κάνει εκπομπή. Πόσο ηλίθι είναι και οι δύο. Και ο ποιητής και η γκομενά. Καλό είναι ο καθένας να προωθεί το... Δηλαδή, και οι δύο είναι ηλίθιοι. Αυτή έφτιαξε ένα ψεύτικο προφίλ για να κάνει και καλά αρνητική διαφήμιση να προωθήσει αυτό. Και του λέω, α, και γράφω και λέω, ποιες τρεις εκδόσεις ποίηματα. Οι άνθρωποι είχαν εκδώσει 30 βιβλία, τελειώσανε, ξαναεκδώσανε. Δηλαδή, λέω, αν εγώ πάω και εκτυπώσω 50 βιβλία και κάνω 50 και 50 και 50, τι είπα να πω, έχω κάνει 10 εκδόσεις. Όχι. Δηλαδή, κάτι. Με μπλόκαρε αυτό. Μα οι άνθρωποι, εντωμεταξύ, πήρα και κάποιους άλλους. Α, και βάλανε και στο στόμα μου. Γιατί εμένα μου του σύστησε ένας αξιόλογος άνθρωπος αυτούς και μου λέει πρόθεσέ τα παιδιά και πάρ' τους συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα αυτοί βάλαμε και λόγια στο στόμα μου ότι κατηγόρησε αυτόν τον άνθρωπο και τον πήρα τηλέφωνο. Και του λέω εσύ τι καραγκιόζητες είναι αυτό το ζευγάρι. Και μου λέει άσε, μου λέει δεν είσαι μόνη που μου το λες, μου το πάνε κι άλλοι. Του λέω έτσι και έτσι και έτσι συνέβηκε. Δηλαδή αυτή η γυναίκα νομίζω ότι κάνει καλό στον άνθρωπό της και πραγματικά αυτό στο βιβλίο που έχει γράψει είναι ωραίο τα ποίηματά του. Τον κατέστρεψε αυτή. Τον κατέστρεψε. Καλό να μην ακατεύεται κανένας στη δουλειά σου. Ο καθένας να κοιτάει την καμπούλα του. Καμία, δηλαδή τι promotion είναι αυτό, τι έκανε αυτή, έβγαλε τα μάτια της μόνη της. Άρα είναι αυτό που αυτό αποκαλιόταν, είναι ότι είναι όμορφη και ότι μαγεύει τους σπόνσορες και έτσι προωθεί τον άνθρωπό της. Άκου. Και απαντάω κι εγώ και λέω, όχι, λέω, δεν είναι όμορφη, λέω, ούτε είναι τέτοια γυναίκα. Και το παίρνει ο ποιητής και μου το άρα, από μόνοι σας μαρτυριέστε ότι το προφίλ αυτό είναι ψεύτικο. Εντάξει, βέβαια. Εγώ που κάνω εκπομπή τώρα, δεν μπορώ να σας βγάλω βούκινο, αλλά γιατί να σου κάνω διαφήμιση που είσαι γκάου και εσύ ξέρεις ποια είσαι. Και λυπάμαι και το παλικάρι, γιατί είναι ωραία τα ποιηματά του και τον κατέστρεψες, κυρία μου, εσύ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για σένα και για το παλικάρι. Πάρα πολύ λυπάμαι. Του έκανε μεγάλη ζημιά. Θα μπορούσε, βέβαια. Γιατί τα ποιηματά του είναι πολύ καλά. Θα μπορούσε να του κάνει ένα promotion τύπου ότι όπως έχει γίνει, άμα
Δεν ήθελε. Καλέ, αυτή όταν ήρθε το παλικάρι εδώ πέρα, την είδα την κοπέλα. Αυτή εμένα μου φάνηκε χαζή, με φάσμα. Εν τω μεταξύ, όλα τα νέα τώρα δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Νομίζουν ότι προωθούν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αμέα, πες αυτή, ναι. Ναι, είναι με φάσμα η κοπέλα μας. Έχει πρόβλημα. Ελά, μα τη δεις, κάνει μπαμ από χιλιόμετρα. Γι' αυτό δεν παρεξηγώ κιόλας και δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Και γενικά, έχουμε ξεφύγει κάπου. Δηλαδή, η Κουτσή Μαρία έχει γίνει ποιήτρια και η Κουτσή Μαρία έχει γίνει ηθοποιός και η Κουτσή Μαρία έχει γίνει έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Και εγώ θα μου πεις, εντάξει, εσύ είσαι παραγωγό. Όχι, αλλά εγώ κάνω το χόμπι μου. Δεν αυτοποκαλούμαι ότι είμαι κάποια. Δεν σου πω, μην μιλάμε πολύ, δεν κάνει. Το ξέφυγα το θέμα. Αλλά αυτό έπρεπε να το πω. Δηλαδή κάποιοι κάνουν κακό στους συνανθρώπους τους. Αυτό φταίει αυτός που δίνει το δικαίωμα. Εγώ, να σου πω κάτι, εγώ έπαθα ζημιά από μια σχέση. Ζήλευε τόσο πολύ που με πήγε πίσω. Δεν μ' άφηνε να πάω σε εκδηλώσεις που... Ενώ στην αρχή έλεγα, α, θα είναι πίσω μου και θα είναι το δεξί μου χέρι και θα με προωθήσει, ξέρεις. Καμία σχέση, να ανοίξει λάκκο να με βάλει μέσα. Να έρχεται καλεσμένος εδώ και να απέξω, να δει τι καλεσμένος είναι αυτός, μη κάνω εγώ με δέκατη τρελά πράγματα. Γιατί τον έφερες εμένα σήμερα, γελάς μου. Γιατί δεν είναι πια στη ζωή μου. Πλάκανο. Γιατί υπήρχε περίπτωση υδροχώος εγώ να έχω έναν άνθρωπο να με πνίξει έτσι. Υπάρχει όχι, περίπτωση. Όχι. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω άλλος να είναι φίλος μου. Δυστυχώς. Και μετά σχέση μου. Η άποψή μου για αυτά τα πράγματα με το πνίξιμο και τη ζήλια είναι ότι. Α, παπά. Το να απομακρύνεις τον άνθρωπο όταν έχεις ζήλια. Το χάνεις. Έτσι. Τον διώχνεις. Τον διώχνεις. Άλλο υγιή ζήλια. Εντάξει, γιατί και. Εγώ μιλάω για την παθολογική. Ναι, κι άλλο η παθολογική. Δηλαδή να πηγαίνεις στη μαμά σου και να σου λέει α, πήγες στη μαμά σου ή. Να ξέρει ότι αύριο θα πάει να κοινωνήσεις και να σε παίρνει το βράδυ και να σε κατηγορεί ότι κάνεις βρωμιές στο τηλέφωνο. Μα ρε άνθρωπε του Θεού, δεν με ξέρεις τότε. Δεν ξέρεις τις θετικές μου αξίες, δεν ξέρεις ποια είμαι, πώς με... Δηλαδή και μόνο που σε κατηγορεί, τελείωσε. Για μένα, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και δεν έχουμε χρόνο, τα ζευγάρια πρέπει να είναι ενωμένα και να... Όταν τα ζευγάρια άνθρωπο... πρέπει να έχουν πρώτα φιλική σχέση σεβασμού. Και μετά όλα. Μα συγγνώμη τα ζευγάρια. Και να είναι και σαν αδέρφια. Δηλαδή λοιπόν, αυτό ναι. Που είπε ο παλιοχριστιανός που λέει μ' άρεσε, εγώ λέει τη γυναίκα μου την αποκαλώ αδερφή. Μα να σου πω κάτι. Όταν με έναν άνθρωπο ζει μαζί, κατοικείς μαζί, είσαι όλη μέρα μαζί, είσαι ο καλύτερος φίλος, δεν είναι μόνο ο καλύτερος εραστής. Μπράβο. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Εκεί λες τα προβλήματά σου, εκεί μοιράζεσαι τις σκέψεις σου, αποφάσεις. Πάει να του πει στο αλλούν το πρόβλημα σου που λέει δεν έχει καλή, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει, δεν πρέπει να με... Μιλάς, τότε εγώ... πώς λες ότι μ' αγαπάς. Ναι, ναι, δηλαδή εντάξει. Με πνίγεις, μ' αγαπάς και όταν το λέω εγώ, το πρόβλημά μου δεν σε στο διαμένει. Λέω αυτό εγώ που για μένα είναι πολύ δύσκολο γιατί τα προβλήματά μου τα θέλω να τα λύνω μόνος μου. Στο λέω εγώ που αυτό είναι για μένα δύσκολο να πιάσω να σου πω πρόβλημά μου. Δεν μ' αρέσει. Θέλω μόνος μου να τα λύνω. Έτσι έχω μάθει εγώ. Αλλά όπως και να έχει, το ζευγάρι είναι και οι καλύτεροι φίλοι μαζί. Λοιπόν, πήγε και 51. Λοιπόν, να χαιρετίσω. Στο επανειδή. Ναι, να πούμε ένα ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, πώς ευχαριστώ εσένα. Μεγάλη μου τιμή. NSTV. Και στο NSTV που είμαι εδώ σήμερα, τιμή μου. Δεύτερον, να πω ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησε την εκπομπή. Και επειδή το έχω και παραγγελία για μία φίλη μου έχει φάει. Άι, μωρή, με είδες. Λοιπόν, ναι, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, να είναι όλοι υγιείς, όλος ο κόσμος να είναι υγιείς, να υπάρχει αγάπη. Τα δικά σου παιδιά σας περιμένουν στο Φάουστ του Ψηρή 9 η ώρα, 9.30 και την Κυριακή οι ποιητές, ανθολογία ποιητών απέναντι από τη Μητρόπολη Αθηνών μετά τις 6 το απόγευμα. Το ποιότητα ζωής COVID, την πρωτοχρονιά Αττική του ποιητά, επιτέλους αφού μετά από τόσες πίτες που πήγαμε με τον Γιώργο το Κουτελάκι, τώρα κόβουμε το ποιότητα ζωής ο Δήμαρχος δηλαδή της Νέας Μήνης και η παράταξη στη Λεόντιο το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 6 ώρα, είστε όλοι Νέας Μήνη προσκεκλημένοι, το ποιότητα ζωής COVID, την πρωτοχρονιά Αττική του ποιητά και σας προσκαλεί όλους. Θα έχει λίγα λόγια, πολύ χοροδία και μουσική, μια
χρονιά και για 5 ολόκληρα χρόνια που θα έχουμε μια διαφορετική, καλύτερη ποιότητα ζωής στη Νέα Σμύρνη. Σας ευχαριστώ, το Καλειδοσκόπιο της Ολυμπίας, με πολύ αγάπη, στο επανειδή. Πού είναι τα λογότυπά μου? Μην μου σηκώθεις τώρα. Θα χάσα τα λογότυπα.